κύριε Πολυβόλη, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Open τώρα. Είμαστε εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Open και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και 4. Είναι σήμερα Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Το τελευταίο αντίο φίλων και συγγενών στο Μίμη Πλέσα. Έχουμε σε εξέλιξη τη δίκη της Πάτρας. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις και έχουμε πολύ πρωτογενές περιεχόμενο. Καταθέτει σήμερα η κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, ιατροδικαστής της Πατρικής Ανεπάρκειας. Πάμε να δούμε λίγο εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα καταγγελιών. 211-212-2016. Μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε σας απασχολεί. Και φυσικά όλα αυτά τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί αξιολογούμε όλες τις καταγγελίες οι οποίες γίνονται, οι περισσότερες των οποίων μετουσιώνονται σε ρεπορτάζ. Φυσικά έχουμε email εκπομπής opentora@tvopen.gr. Έχουμε σελίδα στο Instagram opentora και στο Twitter, το X, το πρώην Twitter, το X. Hashtag opentora. Περιμένουμε την αρρωγή σας και σήμερα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο νεκροταφείο, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο αντίο, το οποίο λένε φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου στο Ναΐμνη, στο Μίμη Πλέσα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, παρά μία εβδομάδα θα ήταν 100 ετών. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στο νεκροταφείο. Μιλένα Μπαχαρνίκου είναι κοντά μας. Μιλένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, είσαι μαζί με τον κύριο Κατσαρό. Καλησπέρα, Γιώργο, Πέτρο. Με τον Γιώργο Κατσαρό. Είμαστε με τον κύριο Κατσαρό εδώ παρέα, βεβαίως. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κατσαρό αμέσως. Κύριε Κατσαρέ, πείτε μας παρακαλώ, ήρθατε σήμερα εδώ να αποτίσετε φόρο τιμή στο μεγάλο φίλο σας, συνεργάτη, Μίμη Πλέσα. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μου έχει συμβεί. Αλλά δυστυχώς έρχεται και αυτό. Όποτε να είναι, αρκετά έμεινε ο Μίμης, αρκετά με τους φίλους του και τις παρέες του, με το Μίμη, περάσαμε μια ζωή. Μια ζωή με μουσική, μια ζωή με πιάνο, με σαξόφωνο, με νότες, έτσι όπως έπρεπε και του άξιζε του Μίμη. Θα μείνει εξέχαστος. Είστε πολύ συγκινημένος, κύριε Κατσαρέ. Σας βλέπω πραγματικά. Είναι μια δύσκολη μέρα για σας σήμερα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, Μιλένα, εντάξει, είναι προφανές ότι είναι πολύ συγκινημένος ο κύριος Γιώργος Κατσαρός. Συνεργάτης, προσωπικός φίλος του Μίμη Πλέσα. Βλέπουμε ότι βρίσκεσαι στο πρώτο νεκροταφείο. Βλέπουμε από πίσω σου πλήθος κόσμου, το οποίο έχει σειρεύσει. Θέλω λοιπόν να μας πεις, γιατί βρίσκεσαι από νωρίς εκεί, και θέλω λοιπόν να μας περιγράψεις λίγο το κλίμα το οποίο επικρατεί. Σήμερα από το πρωί σειραίει κόσμος εδώ, στο πρώτο νεκροταφείο, για τα 100 χρόνια προσφοράς, 100 χρόνια αγάπης προς όλους, 100 χρόνια τέχνης, μελωδίας, τραγουδιών που άφησαν εποχή. Όλα αυτά λοιπόν έχουν χαραχθεί στις ψυχές των ανθρώπων που από το πρωί, επωνύμων και μη, καταφθάνουν εδώ να ποτίσουν φόρο τιμής, καθώς εδώ στην αίθουσα πολιτικών τελετών του κημητηρίου έχει έρθει από το πρωί σωρός του Μίμη Πλέσα και μπορούν όλοι να αποτίσουν φόρο τιμής. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω εγώ πραγματικά είναι η συγκίνηση σε όλο το φάσμα του κημητηρίου. Εδώ από πέρα την είσοδο βλέπουμε πλάνα, Μιλένα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βλέπουμε πλάνα πίσω με τη Λουκίλα Καρέρ, την σύζυγό του, την πολύ αγαπημένη του σύζυγο, η οποία είναι προφανώς, είναι εμφανώς συντετριμένη έτσι. Συνοδεύεται από μέλη της οικογένειάς της, προκειμένου και εκείνη να αποχαιρετήσει τον άντρα της, τον Μίμη Πλέσα, ένα μεγάλο μουσικό συνθέτη. Έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και θα το αφήσει. Γιατί έχουμε πει ότι τέτοιου βεληνεκούς καλλιτέχνες δεν χάνονται, γιατί μένει από πίσω το έργο τους. Μιλένα, είσαι με τον κύριο Καπερνάρο. Ναι. Και για αυτά στις παρακαταθήκες που μας άφησε. Δεν το ξεχάσουμε ποτέ, γιατί πραγματικά αθάνατος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για τους στίχους που σας είχε γράψει η μουσική. Μια άλλη φορά θα τα πούμε αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε τον Βασίλη Καπερνάρο, λοιπόν, τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος είναι εμφανώς συγκινημένος, συντετριμένος, γιατί ήταν και εκείνος επιστήθιος φίλος του Μίμη Πλέσα. Σήμερα, λοιπόν, Μιλένα μου, είπαμε ότι είναι το αποχαιρετιστήριο και έχουμε πληροφορίες, καθώς από ό,τι πληροφορούμαστε, η εξόδιος ακολουθία
θα τα ληστεί άλλη μέρα σε πολύ στενό οικογενειακό μικρό, ένα πολύ μικρό περιβάλλον. Σύμφωνα, Πέτρο, με όσα μας είπε αποκλειστικά η σύζυγος του Μιμιπλέσα, η κυρία Λουκίλα, δεν θα ακολουθήσει σήμερα εξόδιος ακολουθία. Θα γίνει σε άλλο τόπο και άλλο χρόνο, όπως μας δήλωσε ήδη αποκλειστικά. Άρα, λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι αποχαιρετούν άπαντες και άπαστες το μεγάλο μουσικοσυνθέτη, το Μιμιπλέσα. Βλέπουμε ότι μέχρι ποια ώρα θα μπορούν να παρευρεθούν όλοι όσοι το επιθυμούν, Μιλένα μου. Δεν μας έχουν ορίσει ακόμη το χρόνο, αλλά να σας πω ότι συνεχώς έρχονται πολιτικοί που πολλοί δεν επιθυμούν να κάνουν δηλώσεις. Έρχονται άνθρωποι από άλλους χώρους, όπως είναι ο κύριος Τσουκαλής, ο ερευνητής, όπως είναι φίλοι του μουσική. Έρχεται πλήθος κόσμου και νομίζω ότι ακόμη θα έχουμε αρκετό χρόνο για να παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία της πολιτικής τελετής που τελείται εδώ σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κοντά σου κάποιον άλλον ο οποίος θέλει αυτή τη στιγμή να μιλήσει ζωντανά στην τηλεόραση του Open και στην εκπομπή μας, σε διαφορετικό... Ναι, βεβαίως. Έχεις και άλλους οι οποίοι επιθυμούν? Ναι, έρχεται αμέσως ο κύριος Μπιμπίλας. Κύριος Μπιμπίλας, Σπύρος Μπιμπίλας, γνωστός ηθοποιός. Είναι ο κύριος Κουσουλός στον αέρα. Ναι. Επειδή δεν έχω σύνδεση, δεν ακούω. Θα σας δώσω εγώ το δικό μου μισό λεπτό. Πέτρο, με συγχωρείς, μισό λεπτό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να εξυπηρετήσουμε τον Σπύρο Μπιμπίλα. Εδώ πέρα επαναλαμβάνω ναι, ότι... Ναι, Πέτρο. Σπύρο μου, καλησπέρα. Μισό λεπτό, αν μπορέσω να... Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, μας ακούς? Να σας μιλήσω, γιατί δεν ακούω καλά. Μας ακούς, Σπύρο? Είμαστε εδώ για να... Ναι, σας ακούω. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτό το μεγάλο δάσκαλο για όλους μας. Να σας πω ότι για όλους εμάς ο Μίμης ήταν ένας φάρος πολιτισμού που θα αφήσει τα τραγούδια του να τα τραγουδάνε και οι επόμενες γενιές σίγουρα για πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή εμάς τους ηθοποιούς μας αγαπούσε πάρα πολύ και μας φρόντιζε και πολλοί από εμάς είχαμε γίνει και φίλοι του, είχαμε αυτή την ευτυχία να γνωρίσουμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Νομίζω, Σπύρο, ότι ξέρεις, είναι αυτό το οποίο και δεν θέλω να ακουστεί ότι ως τετριμένο δημοσιογραφικό κλισέ. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά νομίζω ότι ο Μίμης Πλέσας αφενός υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλλιτέχνες και από την άλλη είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι υπό την έννοια ότι το έργο αυτό των μεγάλων σπουδαίων καλλιτεχνών μένει πάντα ανεξίτηλο. Υπό την έννοια ότι μπορεί να φεύγουν από τη ζωή, όμως τα τραγούδια, όλα αυτά τα οποία έχουν γράψει, θα μας συντροφεύουν για τις επόμενες δεκαετίες, τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο υπέροχο, ότι ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος μας αφήνει ένα έργο του με το οποίο θα περνάμε και θα χαμογελάμε ευτυχισμένα για πάρα πολύ καιρό στη ζωή μας και εμείς και οι επόμενοι από εμάς. Ωραία. Αγαπητέ μου κύριε Μπιμπίλα, αγαπητέ μου Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο. Να θυμίσω μόνο ότι ήταν και ένας υπέροχος ζωγράφος. Ναι, ναι. Πέτρο, μου επιτρέπεις να θυμίσω σε όλους ότι ήταν και ένας υπέροχος ζωγράφος, γιατί είχε σπουδάσει και χημεία και ήξερε να ασχολείται με τα χρώματα πάρα πολύ. Υπέροχος ζωγράφος. Ακριβώς. Λοιπόν, σας αφήνω να μιλήσουν καλά, και άλλοι άνθρωποι για το πάρα πολύ. Ναι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε η σύζυγος του Μίμη Πλέσα, η κυρία Λουκίλα Καρέρ, εισερχόμενη στο πρώτο νεκροταφείο. Θερμή παράκληση, που ήταν η δική του παράκληση. Θέλει να τον θυμόμαστε από το έργο του, από τη στάση ζωής του, όχι από την τελευταία μέρα του σώματός του στη γη. Να τον θυμόμαστε αιώνια. Και όλο αυτό δεν του άρεσε και γι' αυτό και δεν θέλαμε υπερβολές. Πολλές μέρες, λαϊκό προσκύνημα, όλα αυτά που μας προτάθηκαν. Μου είχε πει, δεν θέλω η κηδεία μου να είναι σοου. Οπότε θερμά παρακαλώ, μετά από αυτό το ίστατο χέρι που ανοίξαμε τις πόρτες για τους φίλους του, για τον κόσμο του, που το λάτρευε το κοινό του, το ανώνυμο πλατή κοινό, να σβήσουμε τις κάμερες. Ήταν ο πιο αγαπημένος μου, ο πιο λατρεμένος άνθρωπος. Καταρχάς βοηθούσε όποιον μπορούσε δίπλα του, ήταν μεγάλη προσωπικότητα και πάντα εγώ τον αποκαλούσα Homo sapiens. Μπορεί να είχα κάποιο πρόβλημα για άσχετα θέματα, για προσωπικά. Ο τρόπος που σε αγκάλιαζε, που σου μιλούσε, που σε ηρεμούσε, ήταν βαθύτατα φιλοσοφημένος. Γι' αυτό τον έλεγα Homo sapiens. Έτσι. Και εκείνος με έλεγε Μπόμπο. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Καρέρ και η αδερφή της, η Ναλίτα. Μπόμπο την έλεγε. Θανάση Κατερινόπουλε, καλησπέρα. Ο Μίμης Πλέσας. Καλησπέρα, Πέτρο. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι αφενός φεύγουν
Έφυγε ο Μίμης Πλέσας πλήρης ημερών. Από την άλλη, τόσο γεμάτος από τη ζωή, τόσο απλός. Άκουσες τι είπε η κυρία Καρέρο, ότι δεν επιθυμούσε ο ίδιος το τελευταίο αντίο να μετατραπεί σε σόου. Και πολύ σωστά σκέπτονταν, γιατί ο άνθρωπος Μίμης Πλέσας, ο καλλιτέχνης Μίμης Πλέσας, ο Έλληνας Μίμης Πλέσας, έκανε γνωστή τη μουσική στα πέρατα της Οικουμένης και κατ' επέκταση έκανε γνωστή, περισσότερο γνωστή και την Ελλάδα, περισσότερο γνωστή την πατρίδα. Και συνήθως αυτού του βεληνεκούς καλλιτέχνες, παύλα άνθρωποι, έχουν μέσα τους και μια ηθική, και να το πω έτσι απλά και λαϊκά, δεν είχε καβαλήσει το καλάμι ποτέ όπως άλλοι. Νομίζω ότι όσο σπουδαιότερος είσαι και όσο καλύτερα νιώθεις τον εαυτό σου, είσαι τόσο πιο προσγειωμένος, γιατί τα έχεις δει με τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται. Αυτό λοιπόν τα λέει όλα, και με την τελευταία εντολή, παύλα παρακαταθήκη, ότι εγώ δεν θέλω κηδείες, πανηγύρια. Απλά λιτά, όπως έσαι τη ζωή. Απλά λιτά και απέριτα, έτσι. Απλά λιτά και απέριτα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε πάλι στη Μιλάνη Μπαχαρνίκου, γιατί έχει έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Γιατί είπαμε ότι ο Μίμης Πλέσας, εκτός του γεγονότος ότι υπήρξε ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν και χημικός. Μιλένα, σου δίνω εκ νέου το λόγο. Πέτρο, είμαστε εδώ με τον κύριο Γιάννη Ματσούκα, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών στο τμήμα χημικών, που ήταν μαζί, φοιτούσε μαζί με το Μίμη Πλέσα. Θέλω εκ μέρους των αποφύτων του μεταπτυχιακού προγράμματος ιατρικής χημίας, του οποίου ο Μίμης Πλέσας σε αυτό το πρόγραμμα ήταν ένας πυλώνας, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και την οδύνη μας. Ο Μίμης Πλέσας αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών στο τμήμα χημίας για την προσφορά του στον πολιτισμό, αλλά και για την έρευνα που έκανε παλιά σαν χημικός στο Κορνέλ Πανεπιστήμιο. Τότε που έκανε μια πολύ σπουδαία έρευνα που και ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σημασία της που έχει σήμερα για τις κλίσεις κατά πλάκας. Δούλευε σε μια πρωτεΐνη που λέγονταν μυελίνη. Το αναφέρω χαρακτηριστικά γιατί όταν το έμαθε ότι πραγματικά αυτή η έρευνα που έκανε ήταν τόσο σημαντική, πραγματικά ήταν ενθουσιασμένος. Εγώ θέλω να πω ότι φεύγει ένας θρύλος, ένας άνθρωπος ο οποίος τον αγάπησε όλη η Ελλάδα και περισσότερο εμείς στην ακαδημαϊκή κοινότητα που ήταν συνάδελφός μας, σαν επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ματσούκα, για αυτά τα λόγια τα οποία θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Κύριε Ματσούκα, σας ευχαριστώ θερμά και ο κύριος Κουσουλός σας ευχαριστεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Μιλένα μου, λοιπόν, παραμένεις στο πρώτο νεκροταφείο. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, γιατί είναι προφανές ότι σειραίει πλήθος κόσμου προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον αείμνηστο Μίμη Πλέσα. Εδώ, Πέτρο, ακούμε πτυχές της ζωής του Μίμη Πλέσα, που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν τις γνώριζε. Τον ήξεραν μόνο ως καλλιτέχνη και όχι ως επιστήμονα. Τον ακούσαμε και ως ζωγράφο. Είδατε ποτέ κανένα έργο του Μίμη Πλέσα? Όχι, αυτά τώρα θα βγουν. Κυρίως όμως μίλησε για την έρευνά του για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, που αποτελεί τη βάση αυτή τη στιγμή για τους υπόλοιπους επιστήμονες. Μίλησε ποτέ ο ίδιος για αυτά? Ποτέ, ποτέ. Αυτό δείχνει το χαρακτήρα και το ήθος του ανδρός. Το ποιόν του ανδρός. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη Μιλένα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα δικαστήρια στο εφετείο, στο Μικτόρκοτο. Δικαστήριο εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα δέησε να πάει να καταθέσει η ιατροδικαστής η κυρία Χριστίνα Τσάκωνα. Ιατροδικαστής η οποία διέγνωσε την υπατική ανεπάρκεια στην Μαλένα. Έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει υποθεί η αχιλλέον της κυρίας Τσάκωνα μέσα στην δικαστική αίθουσα. Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες. Είναι ο Νίκος ο Νικολετάκης εκεί να μας δώσει ένα πρώτο στίγμα. Νίκο μου, καλησπέρα. Επιτέλους, ήγκηκεν η ώρα, δέησε η κυρία Τσάκωνα να παρουσιαστεί στο βήμα του μάρτυρα και να πάει να καταθέσει την επιστημονική της πάντα άποψη. Σε βλέπω μηδιάς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σου δίνω το λόγο να μας πεις εντάχει. Ένα τίτλο θέλω από σένα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ. Ναι. Ναι. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ασκεί σκληρό pressing η πρόεδρος στην ιατροδικαστή Χριστίνα Τσάκωνα. Την πιέζει πάρα πολύ, λέγοντας αυτά που έλεγε συνέχεια εσύ, Πέτρο, σε διάφορες εκπομπές και στην εφημερίδα. Δηλαδή, πώς γίνεται ένα παιδί το οποίο είναι υγιές, τρώει σουβλάκι και όλα αυτά που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, ξαφνικά να πεθάνει από υπατική ανεπάρκεια. Η Χριστίνα Τσάκωνα επιμένει
στο περί πατικής ανεπάρκειας, το οποίο είναι καταναμενόμενο. Αλλά δέχεται πολύ ασφιχτικές πιέσεις. Έχει στείλει. Θέλω να σας πω. Πες μου. Έχετε και κάρτες. Ναι. Έχουμε κάρτες. Δεν θα τις δείξουμε ακόμα τις κάρτες, γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα. Αν ήταν ποτέ δυνατόν αυτή η εκπομπή να λείπει από τη σημερινή ημέρα που είναι τιμόμενο πρόσωπο, κυρία Τσάκωνα, δεν θα το επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να συμβεί κάτι τέτοιο. Νίκο Νικολετάκη, αλλά θέλω να σου πω. Ότι αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο κάτι. Ναι. Η κυρία Τσάκωνα καταρχάς έχει έρθει μόνη της στο δικαστήριο ή συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα? Την κουστοδία την έχει φέρει δεν μαζί. Δεν έχω δει κάποια άλλα πρόσωπα. Ναι. Εντάξει, όχι, δεν έχω δει κάποιους από τους γνωστούς που περιμέναμε. Δηλαδή, είδαμε την κατηγορουμένη. Είδαμε την κατηγορουμένη η οποία έχει βγάλει τα μαύρα ρούχα και φοράει ένα ανοιχτόχρωμο φόρεμα. Αυτή πέρασε τη φορά. Το πέθος, ε. Είναι στο πλάι της η Δήμητρα Πισπυρίγκου και απουσιάζει ο συνήγορος υπεράσπισης, ο Αλέξης Κούγιας. Είναι η δεύτερη δικηγόρος, η κυρία Μπάκα, η οποία εκπροσωπεί την κατηγορουμένη. Ένα πράγμα θα σας πω που είναι σημαντικό και το αναδείξει εσύ μέσα από την εφημερίδα ΜΠΑΜ και το ρεπορτάζ. Μιλάμε για το εντύπωμα στο μάγουλο της Μαλένας. Έδειξε κάποιες φωτογραφίες η πρόεδρος, έδειξε και μια καινούργια φωτογραφία. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, που είναι σε πλαγιαστή θέση η Μαλένα και της έδειχνε το εντύπωμα το συγκεκριμένο. Και προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι αυτό το εντύπωμα δεν το σημείωσε γιατί ήταν πιο αχνό, αλλά όσον αφορά την αιτιολογία επανέλαβε αυτό το οποίο είχε πει και στην κατάθεσή της στις αρχές του 2022, ότι δηλαδή οφείλεται στη διασωλήνωση και ότι είναι η κολλητική ταινία που έχει κάνει αυτό. Τώρα βλέπουμε και την κυρία πράγμα. Κατηγορουμένη από την Πάτρα. Μισό είναι λεπτό, Νίκο μου, βλέπουμε την κυρία κατηγορουμένη από την Πάτρα, η οποία έχει αλλάξει αμφίες, δεν φοράει πλέον μαύρα, φοράει, τι είναι αυτό, μια πουκαμίσα έτσι. Φανερά αδυνατισμένη, βέβαια φοράει το μαύρο το μπλουζάκι προκειμένου να υπενθυμίσει σε όλους ότι πενθεί για τον αδόκητο χαμό των τριών παιδιών. Η κυρία Τσάκωνα είναι στο δικαστήριο. Σκληρό σφυροκόπημα, φίλες και φίλοι. Σκληρό σφυροκόπημα το οποίο υφίσταται σήμερα η ιατροδικαστής. Το τι ακριβώς έχει υποθεί θα σας το δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχει πέσει και σε λάθη, σε αντιφάσεις. Και κατά το κοινό λεγόμενο, ορισμένες περιπτώσεις φαίνονται ανακριβή αυτά τα οποία έχει καταθέσει σε ό,τι αφορά κυρίως κάποιες συναντήσεις, οποίες φέρεται να έχει με τον κύριο αγαπητό, τον παθολαγανοτόμο. Αλλά η κυρία Τσάκωνα μεταξύ. Η κυρία είπε λοιπόν. Άστα, Νίκο, θα τα πω εγώ. Θα τα πω λίγο να πάρει ο κόσμος τώρα μια πρώτη γεύση για το τι ακριβώς ζούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ερωτάτε. Εύλογα από την πρόεδρο του δικαστηρίου, για ποιο λόγο δεν καταγράφηκαν όλα αυτά τα οποία έπρεπε να καταγραφούν, τα εντυπώματα στο μάγουλο της Μαλένας, κάτι το οποίο είχαμε αποκαλύψει από την ΠΑΜ στο ρεπορτάζ. Θα δείτε τι έχει απαντήσει, θα δείτε το τι σφυροκόπημα έχει υποστεί η κυρία Τσάκωνα, η οποία εμένει στην υπατική ανεπάρκεια. Καλό είναι να εμένετε, κυρία Τσάκωνα, αλλά καλύτερο θα ήταν επιτέλους κι εσείς να είστε λίγο επιστημονικά επαρκείς μέσω των απαντήσεων τις οποίες δίνετε σήμερα στο δικαστήριο. Γιατί είναι προφανές ότι δεν δίνετε επιστημονικά επαρκείς απαντήσεις. Κοινώς γίνεστε ρεζίλητο σκυλιών με αυτά τα οποία απαντάτε. Συγγνώμη για την έκφραση, έτσι δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας. Αλλά από την άλλη, θα δείτε κυρίες και κύριοι και το τι ακριβώς συνέβη και την δυσόδη αυτή η ιστορία, το δυσόδες παρασκήνιο. Πώς λοιπόν μια ιατροδικαστής, όχι μόνο ιατρικό φάκελο της Μαλένας δεν ζήτησε να πάρει, πώς δεν μίλησε με τους γιατρούς. Το τι ακριβώς συνέβη και πώς κατέληξε σε αυτή την έκθεση, την οποία υπέγραψε λέγοντάς μας και προσπαθώντας να πείσει άπαντες και άπασες ότι αυτό το κοριτσάκι, το οποίο εκείνο το πρωί ήταν υγιέστατο, έπαιζε στον πεδότοπο του νοσοκομείου και έτρωγε σουβλάκι, κατέληξε μέσα σε κάποια λεπτά στα καλά του καθουμένου από υπατική ανεπάρκεια. Αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι η επάρκεια των Ελλήνων ιατροδικαστών. Αυτό είναι το τεράστιο επιστημονικό μέγεθος της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα και δεν τιμέμφομαι σε καμία περίπτωση. Κάνεις λάθος. Μια αυθεντία επιστήμονας δεν έχει κανένα λόγο να συνεργαστεί με άλλους. Έχει τη δική της επιστημονική άποψη. Ναι. Θα δούμε λοιπόν το τι ακριβώς έχει απαντήσει η γλυκύτατη, η συμπαθέστατη, η επιστημονικά επαρκής Χριστίνα Τσάκωνα και το ποια είναι αυθεντία, τα κενά τα οποία υπάρχουν, ποιες είναι οι αντιφάσεις και ποια είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι τρία παιδάκια χάθηκαν. Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί όλη αυτή την ιστορία και όλες αυτές τις αντιφατικές απόψεις επιστημόνων, κυρίως ιατροδικαστών.
Το θέμα είναι ότι η κυρία Τσάκωνα εμένει στην αρχική της άποψη, η οποία σίγουρα στο δικαστήριο και σε σχέση και με τις καταθέσεις των άλλων ιατροδικαστών θα εκπέσει, και ρωτάει ο απλός πολίτης και πού εγώ θα κλείνω το κεφάλι μου. Πού θα κλείνεις το κεφάλι σου και πού θα ξέρει ο κάθε ένας από τι έφυγε ο συγγενής του. Και καλά, γιατί εδώ πέρα εδώ, μιλάμε για ένα εδώ, κοριτσάκι, μιλάμε για τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας. Και δυστυχώς κάποιοι, Θανάση μου, εμένουν σε αυτό το αρρωστημένο τροπάριο, το οποίο φυσικά δεν το λένε από μόνοι τους. Τους το έχουν διδάξει. Σήμερα η κυρία Τσάκωνα πήγε δασκαλεμένη στο δικαστήριο, αλλά πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη, υπό την έννοια ότι η πρόεδρος έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, οποίες θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι ανεπίτρεπτα, κύριε Φλωρίδη, για την ιατροδικαστική υπηρεσία. Πάρτε λοιπόν ένα μαχαίρι και ξυλώστε τους όλους. Κόψτε τους επιστημονικά το κεφάλι. Είναι ανάξιοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα έχουν ξεπεράσει και το χειρότερο εφιάλτη τον οποίο θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Με την κυρία Τσάκωνα και με τον κύριο Τσαντήρ και με την κυρία Τσιόλα, η οποία έπεται. Λοιπόν, πάμε πάλι στο νεκροταφείο Μιλένα Μπαχαρνίκου, γιατί είπαμε σήμερα θα είμαστε διαρκώς μία στο στούντιο, μία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχεις κοντά σου τον κύριο Πρέκα. Καλησπέρα. Τον κύριο Αντώνη Πρέκα. Ναι, ναι. Τον κύριο Κώστα Πρέκα. Φέτρος ακούει. Τον κύριο Κώστα Πρέκα, παιδί μου. Συγγνώμη, τον κύριο Κώστα Πρέκα. Ας τον αγάπη. Ας την αγάπη μου. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα η απώλεια δεν είναι μια απλή περίπτωση. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο έφυγε και η Ελλάς είναι δυστυχισμένη. Είπα λίγο πριν ότι οι σημαίες μας σε όλα τα δημόσια, ναι, σε όλα τα δημόσια κτίρια θα έπρεπε να είναι μεσίστιες. Για μένα ήταν ένα εθνικό κεφάλαιο και που με την απώλεια αυτή η Ελλάς όχι φτώκινε, έπαψε να λειτουργεί μουσικά. Αυτός ήταν ο μίμης ο πλέψας. Θα τον θυμόμαστε. Έχω μεγαλώσει λίγο, θα τον θυμάμαι για κάποια χρόνια ακόμα, αλλά οι υπόλοιπες γενναίες θα πρέπει να θυμούνται αυτόν τον στυλοβάτη του μουσικού στερεώματος. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εμείς σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Και ευχαριστώ τους τηλεθεατές σου. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πρέκα, για αυτά τα λόγια τα οποία είπατε μέσα από την καρδιά αγαπημένε, σας. Γεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Μιλένα, παραμένεις εκεί. Χαρά, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί θέλω να καλωσορίσω τον Δημήτρη Σακά κοντά μας, καθώς ο τυφώνας Μίλτον, Δημήτρη μου, από ό,τι φαίνεται, εκτός του γεγονότος ότι βλέπω μια πρωτοφανή κινητοποίηση για εύλογο, για γνωστούς λόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι πραγματικά αυτό το φαινόμενο το πλέον ακραίο το οποίο νομίζω έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά, Πέτρο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσεγγίζει την Τάμπα, μια παραλιακή πολύ μεγάλη περιοχή της Φλόριντα, ο τυφώνας. Έχουν γίνει αισθητά κάποια φαινόμενα, μια πρώτη επιδείνωση του καιρού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κινδυνεύουν από τον τυφώνα 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, από την τροπική καταιγίδα που το συνοδεύει 8,7 εκατομμύρια άτομα και 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι από την πλημμύρα. Γιατί, Πέτρο, υπάρχουν προβλέψεις ότι το νερό θα φτάσει πάνω από τα 5 μέτρα και τα κύματα 3 ακόμα. Άρα μιλάμε για 8 μέτρα νερού. Και μιλάμε για πρωτοφανείς επιχειρήσεις εκένωσης ολόκληρης της πολιτείας, μάλλον μεγάλου μέρους της πολιτείας της Φλόριδα, γιατί είναι πραγματικά εφιαλτικά αυτά τα οποία προβλέπονται σε ό,τι αφορά τον τυφώνα Μίλτον. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Μείνε μαζί μας, Δημήτρη, και σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον ειδικό, τον κύριο Ανδρέα Λαγκούση, ο οποίος θα μας εξηγήσει το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Πάμε να δούμε όμως πρώτα το βίντεο. Ο αγριότερος τυφώνας των 100 τελευταίων ετών χτυπάει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για καταστροφή άνευ προηγουμένου προετοιμάζονται οι πολίτες στη Φλόριντα, με τον κυκλώνα Μίλτον να έχει ήδη περάσει από το Μεξικό, σπέρνοντας καταστροφή, ξεριζώνοντας δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, χωρίς ωστόσο να αφήσει πίσω του νεκρούς. Οι Αμερικανικές αρχές περιμένουν να φτάσει στην κορύφωσή του, με τους ανέμους να φτάνουν μεταξύ των 280 και 350 χιλιόμετρων την ώρα, το ύψος του νερού να ξεπερνά τα 5 μέτρα και τα κύματα τα 3 μέτρα. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι όποιος πολίτης δεν θα φύγει, θα πεθάνει, σπέρνοντας πανικό στους πολίτες της Φλόριντα.
Οι ουρές στους δρόμους που οδηγούν εκτός της πολιτείας θυμίζουν ταινίες ολικής καταστροφής, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν αυτή τη στιγμή τα σπίτια τους. Αυτοκίνητα της αστυνομίας περνούν διαρκώς από κάθε γειτονιά της πολιτείας και καλούν τους κατοίκους σε εκένωση. Οικογένειες προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια τους με την ελπίδα να έχουν μια σκεπή πάνω από το κεφάλι τους την επόμενη μέρα. Συγκλονιστικές στιγμές είναι αυτές που οι ιδιοκτήτες ζώων αναγκάζονται να αποχαιρετήσουν τους τετράποδους φίλους τους, γιατί δεν μπορούν να τους πάρουν μαζί τους και γράφουν πάνω στα σώματά τους τα τηλέφωνά τους, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να τους ξαναδούν την επόμενη μέρα. Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, και αυτοί που αποφάσισαν να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του κυκλώνα. Ο τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει τις επόμενες ώρες στη Φλόριντα, με την Ιφίλιο Σίσομη να προσεύχεται να μην χαθούν ζωές. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία βιώνουν στην Αμερική. Οι πολίτες είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες, οι οποίες μας έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τον κύριο Ανδρέα Λαγκούση, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, πρέπει να σας πω. Είναι ο πλέον ειδικός. Είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην επιστημονική περιοχή της στοχαστικής προσομοίωσης και εκτίμησης επικινδυνότητας υδρολογικών φαινομένων. Άρα είναι ο καθήλυνα αρμόδιος επιστήμονας να μας εξηγήσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγκούση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά, κύριε Κούσουλα. Καταρχήν να πω ότι είμαι καθηγητής, λέκτορας ήμουνα το 2010. Οπότε έκτοτε έχουν περάσει κάποια χρόνια. Πλέον είμαι πρωτοβάθμιος καθηγητής. Είστε καθηγητής, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν. Τώρα, να λύσω μερικές απορίες, αν θέλετε να βοηθήσω. Πρόκειται, οι τροπικοί κυκλώνες εν γέννη είναι κάποια φαινόμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα έντονα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για κάποια συνοπτικής κλίμακας φαινόμενα, τα οποία έχουν έκταση, γραμμική έκταση, αν θέλετε, ή αν θέλετε γραμμική διάσταση, από 300 έως 500 χιλιόμετρα. Πρόκειται για περιστρεφόμενα συστήματα, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε rotating systems, χαμηλής πιέσεως, τα οποία αναπτύσσονται σε τροπικά και υποτροπικά ύδατα. Τους παρακολουθούμε συνήθως κατά την περίοδο του φθινοπόρου για τον εξής απλό λόγο, ότι το φθινόπωρο και το χειμώνα έχουμε κάποια βαρομετρικά χαμηλά, δηλαδή χαμηλές πιέσεις στην ατμόσφαιρα, τα οποία συνδυάζονται με θερμά ύδατα κοντά στις τροπικές αυτές περιοχές, δηλαδή στην περιοχή, όπως ξέρετε, του κόλπου του Μεξικού, εκεί το νερό είναι πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου. Ταυτοχρόνως έχουμε μικρή απόσταση από τον Ισημερινό, κάτι το οποίο, δηλαδή κάτω από 500 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι επιτρέπεται, δίνεται δυνατότητα να υπάρχει η δύναμη κοριόλης να είναι αρκετά ισχυρή, έτσι ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την κυκλονική κίνηση. Και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, υπάρχει ξαφνικά μία αστάθεια που δημιουργείται, μετασχηματίζεται σε κάτι το οποίο. Κύριε Λαγκούση, επειδή βλέπουμε τις εικόνες από την Αμερική και γενικότερα την κατάσταση την οποία βιώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα η Φλόριντα, μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει φτάσει ακόμα ο Μίλτον, αλλά αναμένεται να φτάσει στη Φλόριντα, αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε εμείς. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσο συχνό είναι αυτό το φαινόμενο και αν κινδυνεύουμε και εμείς να ζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Όχι, εμείς δεν κινδυνεύουμε να ζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις, διότι αυτά τα φαινόμενα, όπως είπα, αναπτύσσονται σε τροπικά και υποτροπικά ύδατα. Δηλαδή, θα δούμε θερμοκρασίες της τάξης των 27, 28, 30 βαθμών Κελσίου σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι απαιτούμενο για να δημιουργηθεί αυτή η ατμομηχανή, να το πω έτσι, η θερμική μηχανή, η οποία μπορεί να είναι long lasting, δηλαδή να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς ζούμε τους εξωτροπικούς κυκλώνες, όπως ονομάζουμε, ή αλλιώς στα αγγλικά extratropical cyclones. Είναι αυτή τους οποίους ζήσαμε και ζούμε σαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι όσο όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με την αύξηση θερμοκρασίας, με τα διάφορα συστήματα τα οποία εντατικοποιούνται σταδιακά, όλα αυτά θα μας απασχολήσουν με μεγαλύτερη συχνότητα στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο όλες οι μελέτες πλέον, οι οποίες σχετίζονται με σχέδια διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες, ναι, το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Αυτό έχει γίνει και στο κομμάτι της πρώτης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, η οποία, από όσο γνωρίζω, ολοκληρώνεται πλέον επιτυχώς και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Κύριε Λάκη, ναι, πείτε μου έτσι να ολοκληρώσουμε. Πείτε μου.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω, απλά να έχουμε υπόψη μας ότι το φαινόμενο των κυκλώνων είναι ένα συνδυασμένο φαινόμενο. Δηλαδή αυτά που δείξατε στις εικόνες, γιατί αυτό θέλατε να σχολιάσω, είναι ένα συνδυασμένο φαινόμενο από ανέμους, πολύ έντονους, ταυτόχρονα μια μετεωρολογική παλήρεια, η οποία κινείται, είναι ένα μονήρια σχήμα που κινείται προς την ακτή, και ταυτόχρονα και τους σχηματισμούς που αναφέρονται, οι οποίοι έρχονται πάνω σε αυτή την παλήρεια να προσθέσουν στην ένταση του φαινομένου. Οπότε η κινητοποίηση, η οποία βλέπετε, είναι καθόλου αδικαιολογημένη και απαραίτητη. Μάλιστα. Κύριε Λαγκού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος και νομίζω μας τα εξηγήσατε όλα με έναν τρόπο τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε και εμείς και το τηλεοπτικό κοινό. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για κάποια άλλη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει ο διπλός διαγωνισμός εδώ στο Open. Καταρχάς την Παρασκευή κληρώνουμε 500 ευρώ μετρητά, ένα δώρο της Gotsopoulos Home. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει αυτό το ποσό, το οποίο είναι σημαντικό ποσό. Πρέπει να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτές τις ημέρες, από τις 10 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, είναι Sofa Days. Τι σημαίνει Sofa Days? 35% έκπτωση αν επισκεφτείτε τα showrooms της Gotsopoulos Home. Άρα λοιπόν την Παρασκευή 500 ευρώ μετρητά θα τα δείτε στο τραπεζικό σας λογαριασμό. Τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Από σταθερό ή κινητό τηλεφωνείτε στο 14800, αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας. Ή αν θέλετε στέλνετε SMS γράφοντας ΚΑΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα επώνυμο στο 14800. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή και για τον άλλο μεγάλο διαγωνισμό του Open, τα 5.000 ευρώ μετρητά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πλούσιο ρεπορτάζ, με το θέμα της Πάτρας, με το θέμα του Γιάννη Πλουτάρχου και άλλα όπλα τα οποία έχουμε στη δημοσιογραφική μας φαρέτρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα έρθουν αποκαλύψεις ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιάννη Πλούταρχου. Για πρώτη φορά λοιπόν θα δείτε όλα τα μηνύματα τα οποία του απέστειλε, άφησε, εναπόθεσε έξω από το σπίτι του, κάτω από την πόρτα, κάτω από το χαλάκι, έξω από την είσοδο της κατοικίας στην Γλυφάδα, αυτή η 47χρονη στόκερ, η οποία δικάζεται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Θα δείτε λοιπόν τι έγραφε αυτή η γυναίκα και πόσο επίμονο ήταν το φλερτ. Το μονομερές φλερτ, γιατί μόνο εκεί είχε την εικόνα του καλλιτέχνη στο μυαλό της ως τον ερωτικό της παρτενέρ και σύντροφο. Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν είχαν γνωριστεί ποτέ διαζώσεις κατηδίαν. Θα δείτε λοιπόν το τι ακριβώς γράφει. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά τα οποία θα αποκαλύψουμε σήμερα. Όλα τα μηνύματα για πρώτη φορά και φυσικά το κατηγορητήριο το οποίο την βαραίνει. Πρέπει να σας πω, γιατί έχω ακούσει πολλά από διάφορες εκπομπές, ότι το stalking δεν ήταν διαρκές. Δηλαδή, αυτή η αιμονή της 47χρονης με τον Γιάννη Πλούταρχο δεν είχε διάρκεια χρονική μεγάλη. Ξεκίνησε το Μάρτιο του 2022 και ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου του 2022. Όμως υπήρξαν 8 επισκέψεις στο σπίτι του. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η έρευνα της εκπομπής, η συγκεκριμένη γυναίκα, η 47χρονη, φέρεται να προσπάθησε να τον πλησιάσει και στο αυτοκίνητό του. Έχουμε τον Βαγγέλη Τριάντη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη? Να ακούτε, έχουμε, λέω, τον Βαγγέλη Τριάντη. Α, δεν τον έχουμε τον Βαγγέλη Τριάντη. Αφού δεν έχουμε τον Βαγγέλη Τριάντη, πάμε να καλωσορίσω τον Ηλία Σιδέρη, ο οποίος είναι άρτια αφιχθής από την Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ, Ηλία μου. Είμαστε καλά. Είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά, ξέρεις, έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και ευλόγως πήρε δημοσιότητα, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο μηνυτής είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Από την άλλη, μιλάμε για μια 47χρονη γυναίκα η οποία δηλώνει μετανοημένη, δηλώνει μετανιωμένη. Αλλά αυτά τα οποία θα αποκαλύψουμε σήμερα νομίζω ότι χρήζουν και επιστημονικής, ενώ νομικής εξήγησης, αλλά ενδεχομένως και ψυχολογικής εξήγησης. Έσπασε η λαϊκή ρίση και μπράβο στο Γιάννη Πλούταρχο που με τη μήνυσή του είδε το φως της δημοσιότητας στην ιστορία. Γιατί μέχρι τώρα όλοι λέγαμε, αν δεις καράβι στο βουνό, γυναίκα το έχει πάει. Να, όμως τώρα που... Σημαίνει το αντίθετο. Όχι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, Θανάση μου, και θα το καταλάβεις τώρα, γιατί θα ξετυλίξουμε το κουβάρι του ρεπορτάζ. Θέλεις να πεις κάτι? Αυτό που είπατε για το χρονικό διάστημα δεν έχει σημασία που είναι θεωρητικά μικρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 15 περίπου ημέρες. 8 επισκέψεις. Όσο και αν είναι, ήταν πολύ έντονο αυτό που συνέβη, αν συνέβη. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα δικάζεται, αναμένεται να δικαστεί για 3 αδικήματα πλημελματικής μορφής, παραβίαση γη.
οικογενειακής ειρήνης και κάποια άλλα τα οποία θα μας τα εξηγήσει ο Βαγγέλης ότι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει δίκη σήμερα ή όχι, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως να διακοπεί λόγω και παρέλευσης του ωραρίου. Είναι πολύ χαμηλά στο πινάκιο. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την πολύ αγαπημένη εξαιρετική ψυχολόγο, την Πολύβια Γεράκη, η οποία θέλουμε και εκείνη με την επιστημοσύνη η οποία την διακατέχει να μας δώσει τις δικές της εξηγήσεις. Πολύβια, καλησπέρα για τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες αυτές οι συμπεριφορές. Δεν είναι πρωτόγνωρες αυτές οι συμπεριφορές. Όμως μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δεν γνώριζε καν τον Πλούταρχο. Από την άλλη, πήγαινε ανά μία, ανά δύο, ανά τρεις ημέρες στο σπίτι του και το άφηνε ερωτικά σημειώματα. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί θέλω να είμαι απολύτως ευθύς με τους τηλεθεατές. Έχουμε όλο το φάκελο στην κατοχή μας. Όμως επιλέγουμε σήμερα να μην τα δείξουμε όλα. Για λόγους οι οποίοι είναι αυτονόητοι. Ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί και είναι και ορισμένες εκφράσεις οι οποίες, επειδή είμαστε και μέρα μεσημέρι και μας παρακολουθούν και παιδιά, δεν μπορούμε να τις αποτυπώσουμε και να τις παρουσιάσουμε στην τηλεόραση. Θα έχουμε άλλου είδους προβλήματα και εμείς δεν θέλουμε φυσικά σε καμία περίπτωση να το κυτρινίσουμε το θέμα, αλλά να το δούμε στη σωστή του διάσταση, Πολύβια μου. Θέλω μαζί λοιπόν να παρακολουθήσουμε το πρώτο βίντεο, γιατί έχουμε κατά αποκλειστικότητα το κατηγορητήριο. Να δούμε λοιπόν γιατί ακριβώς βαρύνεται αυτή η 47χρονη γυναίκα. Οι λεπτομερείς κινήσεις της 47χρονης γυναίκας, η οποία επιδεικνύοντας αιμονική συμπεριφορά, ευελπιστώντας ότι θα ζούσε τον ανεκπλήρωτο έρωτά της με τον Γιάννη Πλούταρχο, καταγράφονται στο κατηγορητήριο, το οποίο την βαραίνει και αποκαλύπτει το Open τώρα. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη στόκερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου μέσω της επίμονης παρακολούθησης χωρίς την άσκηση βίας. Πάψε επιτέλους το μυαλό μου να γυρίσεις, λες και δεν έχεις τώρα που αλλού να πας. Βάσει όσων της καταλογίζονται από τις 31 Μαρτίου 2022 μέχρι και τα μέσα Απριλίου 2022, με 8 συνολικά επισκέψεις της στο σπίτι του τραγουδιστή στη Γλυφάδα, από πρόθεση προσέβαλε βάναυσα την τιμή του με προτάσεις που αφορούν γενετήσεις πράξης. Ειδικότερα στις 31 Μαρτίου 2022 άφησε στην πόρτα της εισόδου του εγκαλούντος Ιωάννη Κοκοσέου σημείωμα που μεταξύ άλλων έγραφε ότι θέλει να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις. Περιγράφονται με εκτενείς και εξαιρετικά χυδαίες λεπτομέρειες. Αφήστε την αφήγεια που έχει τρελαθεί. Στο κατηγορητήριο καταγράφεται ότι τις επόμενες ημέρες η εν λόγω γυναίκα άφησε και άλλου τέτοιου είδους χυδαία μηνύματα, αλλά και προσωπικά της αντικείμενα με γενετικό υλικό. Μεταξύ άλλων, στις 2 Απριλίου 2022, άφησε άλλο σημείο με το οποίο πληροφορούσε τον καλλιτέχνη για το πόσο πολύ επιθυμεί την σεξουαλική του συνέβρεση, ενώ μια ημέρα αργότερα, σε άλλο σημείωμα, τον παρακαλούσε να κάνει κάτι αδιανόητο. Στο πρόσωπό σου τα βρήκα, είμαι ευτυχισμένος. Σημειώνεται ότι οι ευνίδιες επισκέψεις της 47χρονης στην οικογενειακή εστία του Πλούταρχου συνεχίστηκαν μέχρι τα μέσα Απριλίου, ενώ σε μια περίπτωση η κατηγορούμενη φέρεται να πλησίασε το πρόσωπό της πολύ κοντά στο παράθυρο του τραγουδιστή, ο οποίος εκείνη τη στιγμή εξερχόταν από το πάρκινγκ. Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Τριάντη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Παρακολουθείς την διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη από το πρωί. Είναι παρούσα και η 47χρονη, οπότε σου δίνω κατευθείαν το λόγο. Πέτρο, καλησπέρα από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Εδώ είμαστε από το πρωί στην δίκη που έχει προγραμματιστεί μετά τη μήνυση που έχει υποβάλει ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιάννης Πλούταρχος σε βάρος της 47χρονης γυναίκας. Η δίκη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και κατά πάσα πιθανότητα θα διακοπεί λόγω ωραρίου, διότι είναι το νούμερο στο πινάκιο, το νούμερο 25, ενώ μέχρι στιγμής βρισκόμαστε γύρω στο 9-10 όπου δικάζει. Να σημειώσουμε, Πέτρο, ότι στα παρασκήνια της δίκης συνομιλήσαμε με τη γυναίκα, ναι, λίγο πριν, περιμένοντας και αυτή η υπομονετικά σειρά της να ξεκινήσει η δίκη. Είναι πράγματι φοβισμένη, είναι πράγματι δείχνει να έχει μετανιώσει και θέλω να πω ότι δείχνει και μία, έχει τρομερό άγχος στην παρούσα φάση όπως μας εκπιστηρεύτηκε η ίδια. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να επικοινωνήσουμε, να της δώσουμε το λόγο προκειμένου να βγει και να πει δημόσια, να μιλήσει στην εκπομπή. Λόγω άγχους και λόγω φόβου μας είπε ότι δεν θα ήθελε στην παρούσα φάση και πως ό,τι έχει πει το έχει δηλώσει από χθες και μέσω της δικηγόρου της. Φαίνεται να έχει μετανιώσει αρκετά όπως είπα και πριν.
Είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε, αναμένουμε να δούμε αν τελικά θα ξεκινήσει, αλλά όπως μας έλεγε η δικηγόρος της, ακόμη και να ξεκινήσει, το πιθανότερο θα είναι η δίκη να διακοπεί για κάποια άλλη συνεδρίαση λόγω του ωραρίου. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Πλούταρχος ή κάποιος άλλος άνθρωπος από το οικογενειακό του περιβάλλον είναι παρόν σήμερα στην αγροματική διαδικασία ή όχι? Από ό,τι έχουμε δει, ούτε ο Γιάννης Πλούταρχος ούτε κάποιος άλλος είναι από την ακροματική διαδικασία. Κάποια στιγμή είδαμε κάποιον βοηθό του δικηγόρου που έχει αναλάβει του Γιάννη Πλούταρχου προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος γνωστός ή συγγενής ή φίλος. Και αναμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί το δικαστήριο επί της διακόψης του ωράριου μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Ναι, το πιθανότερο σενάριο λοιπόν είναι να διακόψει σήμερα λόγω παρέλευσης του ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι η δίκη θα προσδιοριστεί να γίνει σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Παραμένει στην Ευελπιδόν, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου να μας πεις τα νεότερα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και φυσικά αν έχουμε και την κυρία Βέλτση, τη δικηγόρο 47χρονη ή και την ίδια τη 47χρονη. Αν θέλεις να μιλήσεις κάμερες, φυσικά εμείς θα προστατεύσουμε την ταυτότητά της. Είναι προφανές ότι θα το κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε επουδενή να την εκθέσουμε. Όμως πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και μετά να ανοίξουμε την συζήτηση και με την κυρία Γεράκη, με τον Ηλία του Σιδέρη και με τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, να παρακολουθήσουμε κατά αποκλειστικότητα, γιατί σας είπα ότι έχουμε το σύνολο των μηνυμάτων, των γραπτών μηνυμάτων που άφηνε έξω από το σπίτι του Γιάννη Πλούταρχου, αυτή 47χρονη στόκερ, όπως αποκαλείται. Οι επισκέψεις ήταν 8. Η πρώτη επίσκεψη έγινε την 31η Μαρτίου του 2022 και η τελευταία έγινε το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου του 2022. Πάμε όμως να δούμε τι έγραφε και πώς διεκδικούσε ερωτικά τον πασίγνωστο καλλιτέχνη. Αφήστε την αφήγεια που έχετε με να πει. Τα αρρωστημένα μηνύματα της 47χρονης, τα οποία άφηνε έξω από την πόρτα του Γιάννη Πλούταρχου, αποκαλύπτει το Open τώρα. Για ευνόητους λόγους, η εκπομπή επιλέγει να μην παρουσιάσει το πλήρες περιεχόμενο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις καταγράφονται χυδαίες εκφράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να επικοινωνηθούν. Ξέρω καλά πως μ' αγαπάς. Σε μία από τις πρώτες της επισκέψεις στο σπίτι της Γλυφάδας, η κατηγορούμενη άφησε ένα μπλε σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων έγραφε. Γιάννη μου, αγάπη μου, σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ, σε θέλω πάρα πολύ. Είμαστε αγκαλιασμένοι, ταυτισμένοι, είσαι πάνω μου, είσαι ο άντρας μου, φίλησέ με παντού, σε φιλάω πολύ πολύ παντού, σε όλο το σώμα στην καρδούλα μου, αγάπη μου, καρδούλα μου, ανασούλα μου, πάρε με αγκαλιά. Σήκωσέ με, πεθαίνω στην αγκαλιά σου. Είσαι πάρα πολύ άρρωστος με την αγάπη μας, το πάθος μας. Δεν υπάρχουν λέξεις. Το πάθος μας, Γιάννη. Πεθαίνω, Γιάννη. Περιμένω το τέλος. Πεθαίνω, σε θέλω. Σε θέλω πάρα πολύ. Σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Η γυναίκα σου. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί που είσαι. Στις 2 Απριλίου 2022, η 47χρονη άφησε ένα κόκκινο σημείωμα στο οποίο και πάλι κατέγραφε το αρρωστημένο πάθος της για τον καλλιτέχνη. Μέσα σε αυτό είχε διπλωμένο ένα άλλο κίτρινο σημείωμα, το οποίο μεταξύ άλλων έγραφε. Γιάννη μου, αγάπη μου, σε θέλω πάρα πάρα πολύ. Έχω είδες. Σε θέλω, πεθαίνω. Θέλω την αγκαλιά σου. Όλα. Όλα είναι δικά μου. Φίλησέ με παντού. Σε φιλάω πολύ, πολύ, παντού στην καρδούλα μου. Στην καρδούλα μου, στην καρδούλα μου. Ανασούλα μου, πάρε την ανασούλα μου. Φίλησέ με μέσα στο στόμα. Σε φιλάω πολύ, πολύ, είσαι πάρα πολύ άρρωστος. Το πάθος μας, είμαστε πολύ, πολύ άρρωστοι. Το πάθος μας, Γιάννη, πεθαίνω. Σήκωσέ με, πεθαίνω. Περιμένω το τέλος. Το πλέον ανακριχιαστικό όμως είναι ότι στις 3 Απριλίου 2023 η Στόκερ άφησε έξω από την πόρτα του τραγουδιστή ένα κίτρινο φάκελο με μπλε σημείωμα και μέσα ένα γυναικείο προσωπικό αντικείμενο. Στο μπλε φάκελο υπήρχε ένα σημείωμα το οποίο μεταξύ άλλων έγραφε. Γιάννη μου, αγάπη μου, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε φιλάω πάρα πάρα πολύ. Είναι μια τσάντα έξω από την πόρτα. Πάρ' την. Αγάπη μου, Γιάννη μου, πεθαίνω, σε θέλω, πεθαίνω. Περιμένω το τέλος. Πεθαίνω για την αγκαλιά σου. Πεθαίνω μέσα στην αγκαλιά σου. Θέλω το σώμα σου. Είμαστε πολύ πολύ άρρωστοι, Γιάννη μου. Είσαι πάρα πολύ άρρωστος από το πάθος μας, η αγάπη μας. Πρέπει να ταυτιστούμε. Το πάθος, δεν υπάρχουν λέξεις. Σε θέλω πάρα πολύ. Σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ, η γυναίκα σου. Σημειώνεται ότι η τελευταία επίσκεψη της 47χρονης στο σπίτι του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 15ήμερο του Απριλίου, όπου σε σημείωμά της εξέφραζε και πάλι το αρρωστημένο πάθος της για τον Πλούταρχο.
Πώς να αντέξω για σένα ακόμα, πώς να πονέσω και να τα αρνηθώ. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από αυτά τα οποία έγραφε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλες εκφράσεις, οι οποίες είναι χυδαίες και για λόγους τηλεοπτικής ευπρέπειας και για λόγους, για το λόγο ότι είμαστε μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, δεν μπορούμε να τα δείξουμε. Κυρία Γεράκη, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο από εσάς. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δεν το γνώριζε καν τον καλλιτέχνη, όμως πήγαινε 8 φορές σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε πάει έξω από το σπίτι του και του έγραφε μεταξύ άλλων αυτά τα οποία βλέπετε. Του έγραφε και γάμα συν έψιλον, θυμάμαι αυτά τα οποία γράφαμε στο σχολείο, δηλαδή Peace, best friends forever, love forever κτλ. Τα θυμάστε αυτά από τα οποία γράφαμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, η έντονη προσμονή για συναισθηματική ανταπόκριση από κάποιον ή κάποια που έχουμε ξυδανικεύσει, αυτό που λέμε το κόλλημα ή η νεότερη γενιά, το crush, δεν είναι σπάνια. Και για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή η έρωτες, η φαντασιωσική, η δίχως ανταπόκριση έρχονται και παρέρχονται. Τι διαφοροποιεί όμως έναν έρωτα έτσι φαντασιωσικό που έχουμε ξυδανικεύσει από αυτό που χαρακτηρίζεται ως ερωτική αιμονή, γιατί εδώ βλέπουμε ερωτική αιμονή. Που ορίζεται η κατάσταση που κατακλείζεται από μια συντριπτική ανάγκη για συναισθηματική ανταπόδοση. Δεν χρειάζεται τον άλλο να τον ξέρω, δεν χρειάζεται να τον έχω δει από κοντά, έστω και αν τον βλέπω από τα τραγούδια, ας πούμε, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά θέλω και να σταθώ και στη φράση που είπε ο κύριος Θανάσης πριν. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, και το συνδέω και λίγο με την ενδοοικογενειακή βία, για έναν άντρα να καταγγείλει κάτι τέτοιο, διότι θέλοντας και εμείς πέφτουμε σε κάποιες σκέψεις, οι οποίες είναι και λαθεμένες πολλές φορές, ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει και ούτω καθεξής. Εδώ όμως βλέπουμε πραγματικά κάτι το οποίο είναι τρομακτικό, αυτή την ερωτική αιμονή και φαντασίωση που γίνεται ψυχοφθόρα εξάρτηση και σωματική. Δηλαδή αυτή η γυναίκα όντως νιώθει ότι θα πεθάνει, όντως νιώθει αυτή τη σύνδεση και όντως φαντασιωσικά και ψευδαισθησιακά το πιστεύει. Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ καταλαβαίνω ότι είναι άπτεται του αντικειμένου σας, έτσι, όλη αυτή η συμπεριφορά. Ναι. Δεν είναι μόνο ποινικό το αντικείμενο το οποίο θα... Το ποινικό αντικείμενο θα εκδικαστεί από το δικαστήριο όταν γίνει το δικαστήριο, αλλά αυτό το οποίο εμένα μου προκαλεί μεγάλη απορία και νομίζω σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα η οποία δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχουν ανταλλάξει ποτέ μήνυμα, δεν τον έχει δει ποτέ διαζώσεις, να παίρνει το θάρρος να πηγαίνει έξω από το σπίτι του. Μιλάμε για το σπίτι στο οποίο ζει ο Πλούταρχος μαζί με την οικογένειά του. Έτσι. Και δεν πήγε μία φορά, πήγε 8 φορές στο σύνολο και να αφήνει τέτοιου είδους σημειώματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά είναι τα light τα οποία βάλαμε, τα άλλα δεν μπορούμε να τα βάλουμε γιατί θα μας κλείσει το εσούρου και δεν θα ξανακάνουμε ποτέ εκπομπή. Και φυσικά να αφήνει και προσωπικά αντικείμενα. Άφησε 2 φορές προσωπικά αντικείμενα. Δεν μπορώ να τα κατονομάσω και τα αντικείμενα αυτά, τα οποία είχαν και γενετικό υλικό πάνω, αγαπητή μου Πολύβια. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το σημείο? Είναι ακραίο και είναι επικίνδυνο, εγώ εκτιμώ. Ακριβώς, Πέτρο. Είναι ακραίο και επικίνδυνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μία φαντασίωση, με μία ψευδέση, με μία αιμονή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ενεργοποιούνται κεφαλικά και ανταμείβονται κεφαλικά και σεξουαλικά, κυνηγώντας ξανά και ξανά κάτι το οποίο είναι μη υπαρκτό, αλλά εκείνοι το έχουν βαφτίσει ως ερωτικό αντικείμενο, αντικείμενο της αιμονής. Επέτρεψέ μου ότι εδώ θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο να υπάρχει μια ψυχιατρική αξιολόγηση αυτής της γυναίκας και για τη δική της, ας πούμε, ψυχική υγεία και για την υγεία, ας πούμε, και των άλλων. Ο κύριος Σιδέρης ρωτάει, λέει, έχει το ακαταλόγιστο, δηλαδή δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η συμπεριφορά? Όχι, όχι, δεν λέω ότι έχει το ακαταλόγιστο. Μιλάω για κάποια χαρακτηριστικά διαταραχών προσωπικότητας, τα οποία ξέρω πολύ καλά τι κάνω, απλά δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό που κάνω. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Ξέρω ότι ουσιαστικά δεν τον έχω γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σε μία γκάμα ψευδεστήσεων, φετιχιστικών ενορμήσεων, την οποία δεν μπορώ να ελέγξω. Συμβαίνει μόνο στους διάσημους ανθρώπους αυτό, δηλαδή στους επώνυμους, ή συμβαίνει και σε ανώνυμους? Όχι, τα ερωτικά αντικείμενα των ερωτικών αιμονών μπορεί να είναι και ο γειτονός μου, ένας απλός άνθρωπος δηλαδή. Δεν έχει σημασία το να είναι κάποιος διάσημος. Κάποιον τον οποίο μπορεί να έχω δει ακόμα και από τα social χωρίς να τον ξέρω. Θέλω να πω και η διαφορά που πρέπει να καταλάβουμε εδώ είναι το ότι και όλοι όσοι έφηβοι είχαμε κάποια φαντασίωση, είτε με κάποιο διάσημο, είτε με κάποιο παιδί της τάξης μας. Η ερωτική όμως αιμονή έχει ένα είδος ψυχοτικής εξάρτησης στο αντικείμενο του. Αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, λοιπόν, οι οποίοι ενεργούν, για να μην το ειδικεύω για τις 47χρονες, για να μην νομίζουμε ότι μιλάμε μόνο για αυτή την υπόθεση, γιατί όχι, όχι, με αφορμή αυτό μιλάμε για γενικότερα, γιατί νομίζω ότι το stalking το βλέπουμε καθημερινά στις μέρες μας, είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι
θέλω να μου πείτε ποια είναι η κινητήριος δύναμη στον εγκέφαλό τους που τους βάζει να κάνουν τέτοιες πράξεις, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο το πυροδοτεί όλο αυτό. Θα δω εγώ κάποιον, ας πούμε, στην τηλεόραση, κάποια στην τηλεόραση η οποία μου αρέσει και θα ξεκινήσω να πάω να βρω το σπίτι του, στη Γλυφάδα το σπίτι της και να αφήνω προσωπικά μου αντικείμενα ή σημειώματα. Τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί όλο αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ. Η πολύ απλή εξήγηση, για να το πω και απλοϊκά και να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι το ότι υπάρχουν διαταραχές οι οποίες λέμε ότι είναι συναισθηματικές ή αγχώθησης καταθλιπτικές, οι οποίες είναι και εύκολα θεραπεύσιμες, και υπάρχουν και διαταραχές οι οποίες είναι στη δομή προσωπικότητας. Αυτές δεν αλλάζουν. Αυτές εξομαλύνονται. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για χαρακτηριστικά προσωπικότητας πολύ διαστρεβλωμένα. Διαταραχή προσωπικότητας και κομμάτια προσωπικότητας, τα οποία είναι ένα με το εγώ που λέμε, ένα με το πρόσωπο, δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του. Όχι ότι όμως έχουν το ακαταλόγιστο σε αυτή τη φάση. Δεν λέω αυτό. Αγαπημένη Πολύβια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστημοσύνη η οποία σε διακατέχει και το πόσο απλά μας τα εξήγησες. Γιατί επαναλαμβάνω, με αφορμή αυτή την περίπτωση του Πλούταρχου και τη 47χρονη, θέλουμε να το γενικεύσουμε, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ σύνηθες στο στόκινγκ στις ημέρες μας, το γνωρίζετε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Πάμε εκ νέου. Να είσαι καλά. Πάμε εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εκείνο ο Βαγγέλης Τριάντης και έχει κοντά του και την κυρία Πολίνα Βέλτση, η οποία είναι η συνήγορος υπεράσπισης, υπερασπίστρια της 47χρονης. Σας δίνω το λόγο. Καλησπέρα, Βαγγέλη, εκ νέου. Πέτρο, καλησπέρα. Το δικαστήριο διέκοψε λόγω ωραρίου για τις 4 Απριλίου. Κοντά μας είναι η συνήγορος υπεράσπισης της 47χρονης, η κυρία Πολίνα Βέλτση, η οποία μπορεί να μας πει περισσότερα μετά και τη σημερινή εξέλιξη. Κυρία Βέλτση. Έχω διπλή επιστροφή. Κυρία Βέλτση λέει ότι έχει διπλή επιστροφή. Παρακαλώ πολύ. Θα διορθώσουμε. Είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, ναι, το οποίο θα προσπαθήσουμε να διορθωθεί. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία Βέλτση υπερασπίζεται τη 47χρονη. Εντάξει, γνωρίζετε ότι ο κάθε ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί το πρόβλημα αυτό, κυρία Βέλτση. Αν μας ακούτε κανονικά, μας ακούτε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα το τέλος της. Κάποια ειδικός ψυχικής υγείας. Ήταν η κυρία Γεράκη, η κυρία Πολύβια Γεράκη. Την είχαμε και σχολίαζε όχι μόνο τις πράξεις εντολέως σας, αλλά γενικότερα μιλούσαμε για το στόκινγκ. Κοιτάξτε, γενικότερα μιλάτε για το stalking. Είδα όσο πρόλαβα, περιμένοντας μέχρι τις 3 η ώρα, μέχρι δηλαδή την εκδίκαση της υπόθεσης, κάποια αποκόμματα από τις δηλώσεις που έγιναν το πρωί έξω από τα δικαστήρια. Θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε άνθρωπος δεν δικάζεται σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, όπως έγινε στην υπόθεση Λίτρα και κακώς προφυλακίστηκε. Ούτε δικάζεται κάθε υπόθεση σύμφωνα με τα προσωπικά βιώματα του καθενός, ούτε κάθε υπόθεση δικάζεται σύμφωνα με το TST stalking. Εδώ πέρα πρέπει να δικαστεί η συγκεκριμένη κατηγορουμένη για τα συγκεκριμένα δικά της κίνητρα. Εάν θέλετε, και θα το πω, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα υπεράσπισης και κάθε συνήγορος υπεράσπισης προβάλλει τα επιχειρήματα τα λιγότερα δυνατά που μπορεί να προβάλλει, δεδομένου ότι δεσμεύεται και από το κώδικα περί δικηγόρων, με σκοπό να σεβαστεί την επιθυμία του πελάτη του. Και θα το πω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, εάν θέλετε, ναι, η εντολέας, γιατί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα την ψυχολόγο, δεν θυμάμαι την ειδικότητά της. Την κυρία Γεράκη, ναι, ψυχολόγος. Ναι, ζήτησε βοήθεια, αντιλήφθηκε τις πράξεις της αμέσως μετά, αποδεικνύεται αυτό και είναι κάτι που θα προβάλλουμε στο δικαστήριο. Δεν χρειάζεται. Άρα, να το λέμε. Εδώ πέρα μας λέτε, είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Και η βοήθεια. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο ακούγεται, να το πούμε. Δεν χρειάζεται να δικάζουμε και να λέμε τι επιχειρήματα είναι αυτά. Δεν θα δικάσουμε στα πάνελ τα πρωινά. Δεν δικάζουμε, κυρία Πολίνα, κυρία Βέλτση μου. Εμείς δεν δικάζουμε. Εσείς σίγουρα. Εμείς δεν δικάζουμε. Εσείς σίγουρα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το επίπεδο που έχετε κρατήσει απέναντι σε αυτή, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας μιλάω ειλικρινά, που το προσεγγίζετε επιστημονικά και από κάθε άποψη. Από την άλλη, κυρία Βέλτση, επειδή εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και μαζί σας. Κυρία Βέλτση, επειδή εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και μαζί σας και με το τηλεοπτικό κοινό, δείξαμε σήμερα, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ σπουδαία έρευνα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο ορισμένων μηνυμάτων τα οποία άφηνε η εντολέα σας έξω από το σπίτι του Πλούταρχου. Πραγματικά, αυτά τα οποία είδα και αυτά τα οποία μεταδώσαμε, εμένα με προβληματίζουν. Και χαίρομαι τώρα που μας λέτε ότι η γυναίκα αυτή, η εντολέα σας, ζήτησε τη βοήθεια
ειδικού συμβούλου, γιατί είναι προφανές ότι, ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Φυσικά. Ναι. Αυτό το κάτι δεν πάει καλά είναι μια πολύ γενικόλογη τοποθέτηση. Κάτι δεν πάει καλά, το καταλαβαίνετε κι εσείς τώρα. Ζητούσε κάτι, κατάλαβε ότι ζούσε μια ουτοπική κατάσταση, έχει ζητήσει βοήθεια, της έχει χορηγηθεί η βοήθεια η ανάλογη. Αυτό δεν χρειάζεται να συζητηθεί παραπάνω. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που συζητείται εδώ και θα προβληθεί ενώπιον του δικαστήριου όταν και αν χρειαστεί. Τώρα από εκεί και πέρα, πραγματικά το λέω, οι προθέσεις της ήτανε να τον γνωρίσει και να συνδεθεί. Γιατί δεν είναι όρημη. Γιατί συντρέχουν χίλιοι και παράγοντε που να συνδεθεί, κυρία αγαπημένη μου Βρεπολίνα μου, που είσαι γλυκή, να δει είσαι εξαιρετική δικηγόρο, Βρεπολίνα μου. Τι να συνδεθεί με έναν άνθρωπο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Αυτή ήταν η πρόθεσή τη. Θα έρθει εσύ αύριο μεθαύριο να συνδεθεί μαζί μου, που δεν με έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή σου ή δεν με ξέρει, και να μου αφήνει ερωτικά σημειώματα και προσωπικά αντικείμενα. Κοιτάξτε, τι μου λες, Βρεπολίνα μου. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας επισκέφτομαι συνέχεια και να έχω. Όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευαλωτότητας, και δεν ξέρω αν η συνάδελφος, θα έλεγα κατά λάθος, η επιστήμονας είναι εκεί πέρα να το βεβαιώσει. Όταν βρισκόμαστε σε μια προσωπική κατάσταση ευαλωτότητας και συντρέχουν και άλλοι παράγοντες, εξειδανικεύεις, λειτουργεί ο μηχανισμός της εξειδανίκευσης και ερωτεύεσαι το καθηγητή σου, τον εργοδότη σου, ερωτεύεσαι το τραγουδιστή. Φυσικά και αυτές δεν είναι φυσιολογικές καταστάσεις και το φυσιολογικό είναι να ερωτευτούμε το γείτονά μας. Εννοείται. Αλλά το κίνητρό της δεν ήταν να τον φοβήσει. Αυτό λέμε, αυτό είναι ο σκοπός. Λέτε, μου λέτε, αγαπητή κυρία Βέλτσο, ότι δεν είχε κίνητρο, όλα τα έκανε γιατί νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδεθεί συναισθηματικά ναι, μαζί. Νόμιζε ότι τον αγωητεύει. Ναι, βέβαια. Ωραία. Τώρα η εντολή σας σε τι κατάσταση είναι. Είναι εκεί κοντά μας, θα ήθελε να μας μιλήσει κάποια στιγμή αυτή η γυναίκα. Καταλαβαίνω ότι βάλετε. Δεν θέλει καθόλου να μιλήσει σε κανέναν. Καθόλου δεν θέλει. Γιατί την είδα χθες έκανε δηλώσεις. Η Γιώτα Κυπούρου μίλησε με πλάτη. Γι' αυτό το λέω, πως θέλει και σε εμάς. Να μας κάνει κάποια στιγμή την περίπτωση. Αυτό λέω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο μηνυτής να προβεί σε ανάκληση της έγκλησης. Κάτι τέτοιο έτσι. Υποψιάζομαι με όσα υπόθηκαν από την κυρία Βέλτσο. Χαιρετώ. Λοιπόν, εμείς και στο επίπεδο, όταν κλήθηκε η εντολή μου να δώσω έγγραφες εξηγήσεις, να πει την δική της ιστορία στον εισαγγελέα, επικοινωνήσαμε με τον πλήρωξο δικηγόρο του μηνυτή. Του είπαμε ότι δεν έχουμε ενοχλήσει, δεν έχουμε τηρήσει τα πάντα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος στήρισε σε γυνηχθείος, δεν ήθελε ούτε να προβεί σε ανάκληση, ούτε να μας πει πώς θα κινηθεί. Ωραία. Πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του και ωραία, αναμένουμε μέχρι τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι διεκόπη η δίκη για τον Απρίλιο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Εγώ χαίρομαι που η γυναίκα αυτή έχει αναγνωρίσει το λάθος της, ότι έχει αποτανθεί στους ειδικούς προκειμένου να δει. Προφανώς και το έχει αναγνωρίσει. Έχει αποτανθεί σε ειδικούς. Μπράβο. Έχει καταλάβει πλήρως τι έχει κάνει. Yeah. Απλά το κίνητρό της παραμένει ακόμα και σήμερα. Δεν την έχετε δηλαδή. Ήταν όλες οι συνεργάτες και ο συνεργάτης εδώ πέρα την είδε, από κοντά της μίλησε. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία λέει πώς έπλεξε έτσι καλά να πάθω, ποιος μου έφταιγε. Δηλαδή έχει πλήρη συνείδηση του τι έκανε, αλλά δεν ήταν ο σκοπός της ο αρχικός. Η αιμονή δηλαδή, να το πω αλλιώς, η οποία επέδειξε, δεν ήταν να προξενήσει φόβο. Νόμιζε ότι η Ελένη από την τάδε περιοχή της Αθήνας έχει πιθανότητες επιτέλους ότι της χαμογέλασε η τύχη. Αφελώς, εντελώς, δεν το συζητώ. Κυρία Φέρτση, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Όχι, μ' αρέσει, γιατί η κυρία Βέλτση είναι πολύ εύγλωτη και είναι μια πραγματικά εξαιρετική νομικός. Δηλαδή, πραγματικά είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστώ. Μια περίπτωση έτσι δύσκολη. Και όχι μόνο επειδή είναι αδερφή της Ναταλή. Κοινωνικά δύσκολη. Ναταλή, έτσι δεν το λέω, θα της πλέξω το εγκόμα, αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε ξανά στο νεκροταφείο. Μας περιμένει η Μιλένα Μπαχαρνίκου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, γιατί συνεχίζεται, είπαμε, το λαϊκό προσκύνημα στον μεγάλο, στον αείμνη, στο Μίμη Πλέσσα. Έχεις δίπλα στο Μάκη Δελαπόρτα. Μιλένα μου, σε ακούμε. Σας ακούμε και τους δύο μάλλον. Μάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ να αποχαιρετήσουμε έναν ογκόλυθο της ελληνικής μουσικής, το Μίμη Πλέσσα, που είχα τη χαρά και την τιμή και την ευλογία να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του, ξεκινώντας από τα χρόνια του 90. Και αφού είχα επιμεληθεί περίπου 20-30 δίσκους δικούς του και βέβαια αργότερα που με εμπιστεύτηκε τη βιογραφία του. Η βιογραφία του έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια μου έλεγε, Μάκη, πρέπει να την εμπλουτίσουμε τη βιογραφία, γιατί περάσανε 20 χρόνια και έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά μέχρι και το τέλος
ο Μίμης ο Πλέσας ήταν σε πάλξεις και πάντα δημιουργικός. Είναι αυτό το οποίο λένε Μάκη, εσύ τον έχεις γνωρίσει πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας αιώνιος έφηβος. Έτσι. Είχε πάντα αυτή τη σπίθα μέσα του για τη δημιουργία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν κουραζόταν, εργασιομανής. Πάντα του άρεσε να παράγει και να συνθέτει και κυρίως να προοδεύει. Ναι. Εγώ νομίζω πως ο Μίμης είναι για όλους μας ένα μήνυμα ζωής. Αυτό που είπες, ο αιώνιος έφηβος, δημιουργικός μέχρι το τέλος. Όσοι άνθρωποι λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, νομίζω πως μπορεί να ζήσουν και πολλά χρόνια. Επίσης και ένα μεγάλο μπράβο και στην γυναίκα του, στη Λουκίλα, που ήταν κοντά του με τέτοια στοργή, τέτοια αγάπη, τέτοια φροντίδα, που νομίζω πως έπαιξε εκείνη ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να τον έχουμε μέχρι και σήμερα. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα πολύ. Ο Πλέσας ήταν και ομίδας, ήταν ομίδας που ό,τι έπιανε γινόταν χρυσό, παιδιά. Ακριβώς. Δηλαδή, όποιο τραγούδι και να έγραφε γινόταν επιτυχία. Να είναι καλά, θα τον θυμόμαστε και να είναι σίγουρος πως τα τραγούδια θα μεγαλώσουν και τις επόμενες γενιές Ελλήνων που θα έρθουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο, είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη την οποία αφήνει πίσω το Μίμης Πλέσας. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Να είστε καλά. Μιλένα, παραμένεις εκεί. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε κάποιες δηλώσεις οποίες έχουν κάνει άνθρωποι οι οποίοι τον έχουν επισκεφτεί τα τελευταία λεπτά προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν από κοντά για τελευταία φορά. Ο Μίμης Πλέσας είναι σαν την Ελλάδα. Που λέμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ο Μίμης Πλέσας δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα είναι πάντα μαζί μας στους αιώνες των αιώνων. Καλό ταξίδι. Με το τέλος της ζωής του Μίμη Πλέσα έκλεισε ο κύκλος των χαμένων θετών της γενιάς του μεταπολέμου. Με τον Μίμη ζήσαμε στιγμές επαγγελματικές, στιγμές οικογενειακές. Ήταν ένας συνθέτης που αγαπήθηκε πάρα πολύ από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι ο πιο πολυτραγουδισμένος συνθέτης όλων των εποχών υπήρξε ο Μίμης. Και βέβαια ήταν σπουδαίος πιανίστας με ιδιαίτερη κλίση στη τζαζ και στον αυτοσχεδιασμό. Θα τραγουδούνται πάντα τα τραγούδια του. Να πω ένα καλό ταξίδι στο φως, στο λατρεμένο μας Μίμη. Εκεί που το αρμόζει, εκεί που το αξίζει, ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένα τεράστιο κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Που ήταν γεμάτο φως, καλοσύνη, ευγένεια, πέρα από το υπέροχο έργο του. Ο αγαπημένος φίλος Μίμης Πλέσας έφυγε για το φως, για το κέντρο του φωτός, από όπου προέρχεται και ο ίδιος, πλήρης ημερών. Έζησε χαρές μεγάλες, τιμές μεγάλες. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Είπαμε ότι θα είμαστε εκεί και είμαστε εκεί μαζί με τη Μιλένα Μπαχανίκου προκειμένου να καταγράφουμε όλες τις αντιδράσεις των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμή στον μεγάλο Μίμη Πλέσα Ηλία Σιδέρη. Έτσι, μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα κρατούσε χαμηλούς τόνους. Ποτέ δεν είχε έπαρση αυτό. Είναι αυτό το οποίο λέμε, δεν ήταν ποτέ παρμένος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι το λέμε, Θανάση, πάρα πολύ συχνά, το λέμε όλες αυτές τις φορές, ότι δηλαδή μπορεί να φεύγει ένας τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης από τη ζωή, αλλά ποτέ δεν πεθαίνει το έργο του. Το έργο του είναι μια κληρονομιά για τον ελληνικό λαό που αγγίζει όλες τις γενιές. Δεν υπάρχει περίπτωση και νεολαίοι σημερινοί να μην έχουν ψιθυρίσει έστω και ένα από τα τραγούδια του. Το αγαπημένο σε εσένα μου το έχεις πει την άλλη φορά. Άστο αυτό για μένα. Το αφήνω για σένα. Δεν θέλω να μπω σε δύσβατα μονοπάτια σήμερα, Θανάση μου. Είναι δύσκολη μέρα η σημερινή. Είπα και προχθές, έχει τραγουδήσει τα πάντα. Τον έρωτα, τη χαρά, τη θλίψη, τον πόνο. Και είναι από τους ελάχιστους. Ανάλογα με την περίσταση, ο καθένας μπορεί να θυμηθεί και να σκεφτεί κάποιο από τα τραγούδια του. Έτσι ακριβώς είναι. Και λέω ότι είναι δύσκολη μέρα σημερινή, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε εκ νέου με τα δικαστήρια, εκεί όπου λοιπόν λαμβάνει η χώρα
Εκεί όπου πραγματοποιείται η δίκη της Πάτρας για τη Μαλένα και την Ήρδα. Σήμερα πρωταγωνίστρια είναι η κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, ιατροδικαστής. Η πολύ γνωστή ιατροδικαστής, η οποία δεν ζήτησε και δεν πήρε τον ιατρικό φάκελο της Μαλένας. Δεν συνομίλησε ποτέ με τους γιατρούς. Δεν συνεργάστηκε ποτέ με τον παθολογανατόμο, τον κύριο Αγαπητό. Δεν είδε ποτέ τις εξετάσεις, οι οποίες ήταν άριστες. Άψογη η κλινική εικόνα και οι εργαστηριακές εξετάσεις του 3,5 ετών νηπίου, της Μαλένας. Δεν έλαβε ποτέ υπόψη της η κυρία Τσάκων ότι εκείνο το πρωί το παιδί ήταν ευδιάθετο, έπαιζε στον παιδότοπο του νοσοκομείου και στη συνέχεια έφαγε σουβλάκι. Δεν κατέγραψε στην ιατροδικαστική της έκθεση το εντύπωμα το οποίο αναγκάστηκα εγώ να αποκαλύψω στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ για να έρθει εκ των υστέρων και να μας λέει άρες μάρες και επιστημονικές κουκουνάρες λέγοντας ότι έγινε κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης. Ακόμα και αν έγινε από τη διασωλήνωση, κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης, οφείλατε κυρία Τσάκωνα να το καταγράψετε. Δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς προεκλήθηκαν αυτές οι αμοιχές, τις οποίες επίσης εμείς αποκαλύψαμε, στη βάση της μύτης της Μαλένας. Στην αρχή την είχε φιλοξενήσει η εκπομπή του Σταρ και η Ζήνα Κουτσελίνη και έλεγε ότι ενδεχομένως το παιδί να αυτοτραυματίστηκε με τα νυχάκια. Έλατε, όπου η Μαλένα όμως δεν είχε νύχια. Και δεν αυτοτραυματίζεται ένα παιδάκι 3,5 ετών. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα η κυρία Τσάκωνα, και θα τα δείτε σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, επιδίδεται σε ένα επιστημονικό ρεσιτάλ μέσα στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνη της, γιατί έχει απέναντί της μια πρόεδρο η οποία είναι πολύ καλά διαβασμένη, έχει την εισαγγελέα της έδρας και έχει φυσικά τους ενόρκους. Θα δείτε λοιπόν σε λίγη ώρα τι θα αποκαλύψει η σημερινή εκπομπή για τα λεγόμενα της κυρίας Τσάκωνα και αυτά τα οποία ξέχασε η κυρία Τσάκωνα και αυτά τα οποία έλεγε στο παρελθόν η κυρία Τσάκωνα και αυτά τα οποία λέει σήμερα η κυρία Τσάκωνα. Πριν πάμε όμως στην Ευελπίδων, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά και το θέμα της Playmate, της κυρίας Σίλβιας Παπαδάκη. Είναι αυτή η υπόθεση η οποία έχει ως υποκείμενο τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 3 ετών. Τα δύο παιδιά μένουν με τον πατέρα τους, είναι στο εξωτερικό. Η κυρία Σίλβια Παπαδάκη είχε τη συνεπιμέλεια. Τελικά υπάρχει μια απόφαση η οποία δίνει την προσωρινή επιμέλεια, μια προσωρινή διαταγή που δίνει την επιμέλεια στον πατέρα. Έχουμε αποκλειστική δήλωση, ηχογραφημένη της κυρίας Παπαδάκη, και θέλω να πάμε να ακούσουμε τι λέει και το τι καταγγέλει. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πρώην Playmate, Σίλβια Παπαδάκη, η οποία βρίσκεται σε σφοδρή δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, με εκατέρωθεν μηνύσεις και κατηγορίες. Σε βάρος του πατέρα των παιδιών, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει την πρώην Playmate σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων μέχρι την εκδίκαση της μήνυσης που έχει καταθέσει σε βάρος του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και εξύβριση. Μήνυση όμως έχει καταθέσει τόσο στην ίδια όσο και στη μητέρα της Playmate και ο πατέρας των παιδιών για εξύβριση, παραβίαση δικαστικής απόφασης και ενδοοικογενειακή απειλή. Είχε γίνει ένα συμβάν βίας προς εμένα και τη μητέρα μου. Όταν ήρθε πάλι να παραλάβει τα παιδιά με βίαιο τρόπο όπως συνηθίζει, για να τα φυγαδεύει, να τα κάνει ό,τι θεωρεί αυτός καλύτερο. Και έχουν γίνει μηνύσεις για ενδοοικογενειακή αρκετές. Όπως και σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσής μας υπήρχε λεκτική βία, υπήρχαν πολλά. Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες. Η Σίλβια Παπαδάκη συνελήφθη για παραβίαση δικαστικής απόφασης που αφορούσε τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών της ηλικίας 3 και 4 ετών και η υπόθεση άρχισε να παίρνει νομικές διαστάσεις. Σε απάντησή της στο e-reportage, λίγο μετά τη σύλληψή της η Σίλβια Παπαδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχει στοιχεία πως ο πατέρας των παιδιών έχει παρενοχλήσει τα ανήλικα, τα οποία πάντως δεν ελήφθησαν υπόψη από τις δικαστικές αρχές. Ο πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών έχει παρενοχλήσει τα παιδιά του και υπάρχει βίντεο γι' αυτό, ενώ κατατέθηκε σχετική μήνυση που δεν αξιολογήθηκε ορθώς από την προϊσταμένη ανηλίκων. Τον άφησε ελεύθερο και ο πατέρας τα πήρε αμέσως μέσα στα μεσάνυχτα του Σαββάτου με Learjet για να τα μεταφέρει εκτός Ελλάδος, παρότι δεν έχει τη συνένεσή μου όσο ασκούσα συνεπιμέλεια. Στο αεροδρόμιο τον σταμάτησαν. Εν τούτης, κατά παράβαση καθήκοντος, του επέτρεψαν να αναχωρήσει με τα δύο ανήλικα τέκνα προς άγνωστη σε μένα κατεύθυνση, διεύθυνση στο εξωτερικό.
Η πλευρά του πατέρα πάντως αρνείται τις κατηγορίες της πρώην Playmate και θεωρεί ότι πρόκειται για μια κίνηση κακού αντιπερισπασμού. Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του πατέρα και πρώην συντρόφου της κυρίας Παπαδάκη, Νίκος Μιχαλόλιας, αναφέρει μεταξύ άλλων. Οι όποιες αφαίρετες δηλώσεις από οποιαδήποτε πλευρά δεν πλήττουν μόνο την αξιοπιστία εκείνων που τις εκφράζουν, αλλά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ευημερία των ίδιων των ανηλίκων. Πρέπει να δούμε μόνο υπεύθυνα. Η ευθύνη εξάλλου αποτελεί ατομικό καθήκον, πολλό δε μάλλον όταν τίθεται προς προστασία ανυπεράσπιστων πλασμάτων. Η κοινωνία μας πρέπει να είναι σε εγρήγορση απέναντι σε κακοήθεις πληροφορίες που μπορεί να βλάψουν την εικόνα και την ψυχική υγεία δύο ανυπεράσπιστων παιδιών. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην κυρίαρχη κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία δίκαια και νυφάλια, ήδη δια των αποφάσεών της, έκρινε προς το συμφέρον των δύο παιδιών. Είναι επιτέλους ώρα ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του με τρόπο που αρμόζει στο ρόλο του, αλλιώς μοιραίος θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι επόμενες πράξεις της υπόθεσης θα παιχτούν στις δικαστικές αίθουσες το Νοέμβριο και ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται καμία διάθεση και από τις δύο πλευρές να πέσουν οι τόνοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύντομο ιστορικό της κυρίας Παπαδάκη. Το ηχητικό δεν το έχουμε, έτσι. Μάλιστα. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Κατσαβριά τώρα. Λοιπόν, έχουμε στην, κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κατσαβριά, ο οποίος είναι δικηγόρος του συντρόφου και πατέρα των παιδιών, του γνωστού επιχειρηματία του Ντένις Ζαν Μαρί Μαρτένς, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό μαζί με τα δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 3 ετών. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαβριά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τόσο καιρό ακούγαμε την πλευρά της κυρίας Παπαδάκη, η οποία μας έχει παραχωρήσει και συνέντευξη, έχει μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή. Είχαμε και ένα ηχητικό το οποίο για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα, αλλά θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του εντολέα σας, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά. Και τι είναι αυτό το οποίο λέει, καθώς όπως έχει γνωστοποιηθεί, η κυρία Παπαδάκη τον έχει μηνύσει για κάποιες πράξεις, οι οποίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, λέγοντας ότι ενδεχομένως να κακοποιούσε τα παιδιά του. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ επί αυτού. Η συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά περί ασέλειας των τέκνων έγινε πρώτη φορά η κυρία Παπαδάκη στις 28 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται σε κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο είναι εφόσον υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις και εφόσον η κυρία Παπαδάκη ισχυρίζεται ότι έχει και αποδεικτικά μέσα που τις επιβεβαιώνουν, τότε γιατί κρυβόταν σε ένα δωμάτιο ως ένας κοινός εγκληματίας του ποινικού δικαίου, κρατώντας σε ομοιρία τα τέκνα, και δεν προχώρησε άμεσα στην καταγγελία στις αρμόδιες αρχές ή στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα της εν λόγω πράξης? Καταλαβαίνετε λοιπόν πως όταν συλλαμβάνεται η κυρία Παπαδάκη και κατανοείται εκείνη τη στιγμή τα παιδιά θα δοθούν στον σύντροφό της με σκοπό να αναχωρήσει στο εξωτερικό κατά τους ορισμούς της απόφασης, έπαιξε ένα χαρτί αντιπερισπασμού προκειμένου να τον επιβλήσει. Κύριε Κατσαβριά, αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι είναι προσχηματική αυτή η μήνυση, ότι δηλαδή προέβη σε αυτή την κίνηση προκειμένου να έχει να πει κάτι και να προσπαθήσει να εμποδίσει τη φυγή. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ορίστε. Αλλιώς δεν έχει νόημα να γίνει εκείνη τη στιγμή. Θα έπρεπε να έχει πάει να καταγγείλει αρμόδιες αρχές στο περιστατικό πολύ πιο πριν. Εντάξει, ξέρετε όμως και επειδή είστε έμπειρος νομικός ότι, και επειδή έχετε και χειρίζετε και άλλες υποθέσεις, ότι δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος μαθαίνει ή ενδεχομένως πληροφορείται ή φέρεται να πληροφορείται τέτοιες καταστάσεις από τα παιδιά του να πάει κατευθείαν και να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αλλά εγώ το σημειώνω αυτό το οποίο λέτε και είναι εύλογο αντεπιχείρημα από την πλευρά του πατέρα. Ναι, Θανάση, να ολοκληρώσω. Είναι εύλογο αντεπιχείρημα από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος λέει ότι αν τα γνώριζε όλα αυτά, για ποιο λόγο δεν πήγε να τον καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Θανάσης Κατερινόπουλος. Μετά την καταγγελία, μετά την επιβολή της έγκλησης, της μήνυσης, έχει ασκηθεί. Δεν σας ακούω καλά, με συγχωρείτε. Μετά την καταγγελία της κυρίας Παπαδάκη, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, γνωρίζετε? Όχι, από ό,τι είναι γνώσιμο, όχι. Ναι, άρα είναι μια προκαταρκτική η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα. Όλα αυτά θα κριθούν από τη δικαιοσύνη. Εγώ θέλω λίγο να μου εξηγήσετε το τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στο εξωτερικό με τον πατέρα τους. Από ό,τι αντιλαμβάνω είναι μια σφοδρή ενδοοικογενειακή διαμάχη, μια δικαστική διαμάχη που έχει ως αντικείμενο, υποκείμενο αυτά τα δύο ανήλικα παιδιά. Εγώ θλίβομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ζευγάρια τα οποία έχουν παιδιά να καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες. Πρέπει να σας το πω απριόρι. Εκ προημίου λοιπόν ότι το νιώθω, αλλά
Για ποιο λόγο λοιπόν αυτή τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται με τον πατέρα τους, κύριε Κατσαβρία? Κοιτάξτε, το είναι ακατάλληλη η κυρία Παπαδάκη να τα μεγαλώσει? Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πρέπει και η μάνα να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδάκια. Είναι μικρά παιδιά, είναι ηλικίες 4 και 3. Θα μιλήσω πρώτα για την απόφαση του ασφαλιστικών μέτρων που βγήκε στις 16 Σεπτεμβρίου και μετά για την προσωρινή διαταγή που βγήκε μετά από ένα χρονικό διάστημα 15-16 ημερών. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων λοιπόν που βγήκε όριζε ως στόχο διαμονής τον τέκνο το Λονδίνο και εκεί πέρα εναλλασσόμενη διαμονή ανά 15 μέρες μεταξύ των γονέων. 15 μέρες δηλαδή ο κύριος Μάρτινς, 15 μέρες η κυρία Παπαδάκη. Όπου όλα τα έξοδα για τη μίσθωση ενός ακινήτου και τα έξοδα διαβίωσης θα τα αποπλήρωνε ο κύριος Ντένις Μάρτινς. Αυτό το έκρινε η απόφαση γιατί βασίστηκε σε πολλά δεδομένα και σε κυρίως στην προηγούμενη συμφωνία των διαδίκων. Δηλαδή οι διάδικοι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2023 έχουν υπογράψει συμφωνητικό το οποίο επικυρώθηκε με πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο έλεγε ότι από 1η Μαρτίου του 2024 θα μετικήσουν στο Λονδίνο και στο Λονδίνο, σε εκείνο το μέρος, θα ασκείται από κοινού η επιμέλεια των τέκνων με εναλλασσόμενη διαμονή. Όπως και πράγματι μετέβησαν 1η Μαρτίου του 2024 στο Λονδίνο και 7 Μαρτίου του 2024, η κυρία Παπαδάκη υφάρπαξε το τέκνα, άνευ δικαιώματος και συνένεση του γονέα και κατευθύνθηκε στην Ελλάδα και έχει σχηματιστεί δικογραφία και για αρπαγή. Άρα λέτε ότι υπήρχε λοιπόν μια συμφωνία να μένουν στο Λονδίνο, μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά διαλύθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι η κυρία Παπαδάκη μονομερώς αποφάσισε να μετακομίσει από το Λονδίνο στην Αθήνα. Ακριβώς. Αυτό συνέβη. Ακριβώς. Και δημιουργήθηκε δικογραφία και για αρπαγή των τέκνων στο Λονδίνο. Και για ποιο λόγο λοιπόν να προβεί σε αυτή την κίνηση, κυρία Παπαδάκη? Κυρία Παπαδάκη, επειδή έχω μιλήσει πολλάκις μαζί της, λέει ότι όλο αυτό εγώ το έκανα για να προστατεύσω τα παιδιά μου, γιατί μου ήρθαν αυτές οι πληροφορίες για τις ασέλγες, τις οποίες φέρετε να εμπλέκετε ο εντολέας σας. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί εδώ πέρα θέλετε κάποια νέα δεδομένα, ότι αυτές οι πληροφορίες για τις ασέλγες που υποτίθεται είχε από τότε, υποτίθεται, εγώ πρώτη φορά τα ακούω, δεν φάνηκαν καθόλου ούτε κατά την σύναψη του συμφωνητικού. Το οποίο συμφωνητικό έγινε λόγος μόνο για οικονομικά ανταλλάγματα υπέρ της κυρίας Παπαδάκη, υπέροχα και μάλιστα, ώστε να αποφύγουμε τη δικαστική διαμάχη και να πάμε σε ένα καθεστώς συνεπιμέλειας, ούτε σε καμία άλλη φάση της δίκης. Δηλαδή, σκεφτείτε, 29 Τρίτου του 24 έγινε μια διαδικασία στην οποία ασκήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις, οι οποίες ήταν να δικαστούν πριν κάποιες μέρες και αναβλήθηκαν. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν τότε η κυρία Παπαδάκη ούτε καν υπονόησε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν δεν εξηγείται να έχει φύγει από το Λονδίνο με κατά τέκνα επειδή δήθεν υπήρχε μια πράξη ασέλειας του πατέρα κατά των τέκνων, καθότι αν ήταν θα το είχε αναφέρει ήδη στις αρμοδιές αρχές όταν έχει αποτανθεί μετά από τη φυγή από το Λονδίνο πολλάκι. Αληθεύει αυτό το οποίο μας κατήγγειλε και εδώ στον τηλεοπτικό αέρα η κυρία Παπαδάκη, ότι δηλαδή ο εντολέας σας την είχε χτυπήσει μάλιστα και εκείνη και τη μητέρα της? Γιατί από ό,τι γνωρίζω ήταν και μία δίκη να αναμενόταν να διεξαχθεί τη Δευτέρα, αλλά πήρε αναβολή. Ναι. Ότι δηλαδή έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ακούστε, αναφέρεται σε ένα περιστατικό 29 Τρίτου του 2024. Εφόσον λοιπόν η κυρία Παπαδάκη έχει αρπάξει τα τέκνα από την Αγγλία και έχει έρθει Ελλάδα, ο εντολέας μου αποτάθηκε στα ελληνικά δικαστήρια. Τα ελληνικά δικαστήρια εκδίδουν μια προσωρινή διαταγή, στα οποία λένε 15 μέρες τον ένα, 15 μέρες τον άλλον στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το διατακτικό της προσωρινής διαταγής. Ναι. Όταν πάει λοιπόν ο κύριος Ντένις Μάρτινς να το παραλάβει, δεν του τα παραδίδει η κυρία Παπαδάκη. Τη στιγμή λοιπόν που δεν του παραδίδει, καλούμε την αστυνομία, έρχεται, του συλλαμβάνει άπαντες και εκείνη τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα του κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία κατά αυτής και της μητέρας της. Γιατί δίθεν άσκησε κατακτής βίας εκείνη τη μέρα κατά την προσπάθειά του να παραλάβει τα τέκνα. Εγώ λοιπόν επειδή με είχε καλέσει σε ένα σημείο χρονικά πρώτερο αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα και συγχειριζόμενο την απόφαση με τον κύριο Νικόλα Μιχαλόγια, αποφασίσαμε να πάω στο χώρο του συμβάντος. Εκεί πέρα λοιπόν στο χώρο του συμβάντος που έγινε η παραβίαση, ούτε μία ενδοοικογενειακή βία υπήρξε. Δεν μπορώ να κατανοήσω όταν αναφέρεται σε ενδοοικογενειακή βία σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεται. Μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν, τρεις μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Εκείνη τη μέρα πάντως σίγουρα δεν υπήρξε κάποιο συμβάν. Και επιτρέψτε μου να πω ότι θα φανεί και στο ακροατήριο στο οποίο θα συζητηθεί η υπόθεση, αν υπήρξε κάτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα παιδιά είναι με τον πατέρα τους, με τον εντολέα σας, έχουν επικοινωνία με την κυρία Παπαδάκη. Ερχόμαστε τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου που εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή.
ο δικαστής που την εξέδωσε αξιολόγησε όλα τα νεότερα στοιχεία και ότι η κυρία Παπαδάκη φέρθηκε κακόβουλα, άρπαξε τα τέκνα αντί να τα παραδώσει στον πατέρα του, όσο είχε υποχρέωση βάσει τη δικαστική απόφαση, και ότι ήταν η τρίτη αρπαγή. Έχει γίνει μια πρώτη στην Ολλανδία, δεύτερη στο Λονδίνο, τρίτη στην Ελλάδα. Και έκρινε λοιπόν το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων είναι να μου τα δουν στην Αγγλία με τον πατέρα του, να έχει αυτό την αποκλειστική επιμέλεια και η κυρία Παπαδάκη να έχει με αυτά τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Άρα, αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι με τον πατέρα του. Βέβαια, η κυρία Παπαδάκη λέει ότι ο πατέρα δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα παιδιά και δεν μπορεί να τα αναθρέψει και να τα μεγαλώσει υπό την έννοια ότι. Εντάξει, αυτή είναι δική της. Είναι πολύ γνωστό. Εγώ σα λέω ότι έχει μεταφέρει, γιατί πρέπει να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Καταλαβαίνετε, να έχουμε και την άλλη. Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Και πολύ καλά κάνετε. Ναι. Και εκτιμώ το ρόλο σα στην όλη υπόθεση, αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξή. Ναι. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είναι 44 σελίδων. Κάτι πρωτόγνωρο για απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Έχει λάβει υπεραναλυτικά όλα τα στοιχεία. Και έχει εκθέσει και υπεραναλυτικά το σκεπτικό της για ποιο λόγο τα παιδιά πρέπει να μετοικήσουν στο Λονδίνο. Και την ανανόμιμο αυτό που διαμονήσει, όπως και άλλως είχε συμφωνηθεί. Γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Η κυρία Παπαδάκη δικαιούται να έχει τις δικές της απόψεις, αλλά όλα τα επιχείρηματά της έχουν καταπέσει με την εξελική δικαιοσύνη. Άρα, αν μπορείτε να μας πείτε, ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της απόφασης, δηλαδή για ποιο λόγο είναι το συμφέρον των παιδιών να είναι με τον πατέρα του στο Λονδίνο. Σας είπα ότι καταρχάς τα παιδιά πρέπει να μετοικήσουν στο Λονδίνο. Η απόφαση των ασφαλιστικών δεν έλεγε η αρχική, δεν έλεγε να έχει την επιμέλεια μόνο ο πατέρας. Έλεγε να μετοικήσει και η κυρία Παπαδάκη στο Λονδίνο και να έχουν συνεπιμέλεια. Μετά την πράξη της αρπαγής αυτής, που έκανε και 15 μέρες κρατώντας ισόπιστα τα τέκνα, δημιουργήθηκε μια ευλογία πορεία. Όταν η κυρία Παπαδάκη μεταβεί στο Λονδίνο, σε εφαρμογή της ουσάνου απόφασης, θα ξαναρπάξει τα τέκνα. Ή όχι. Έχει ήδη προβλήσει τις πράξεις αρπαγής. Οπότε ο δικαστής, κρίνοντας την όλη συμπεριφορά της κυρίας Παπαδάκη και τα επιχειρήματά της, αποφάσισε να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια στον εντολέα. Και η κυρία Παπαδάκη να έχει δικαίωμα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Κατσαβρία, αφενός θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί δεχτήκατε σήμερα να μιλήσετε στην εκπομπή και να ακούσουμε κυρίως τις απόψεις του εντολέου σας. Γιατί μέχρι στιγμής ακούγαμε τις απόψεις της κυρίας Παπαδάκη. Εμείς έχουμε πει ότι ούτως ή άλλως είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, θέλουμε να φιλοξενούμε όλες τις πλευρές. Και να μην είμαστε μονόπλευροι σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του οποιοδήποτε θέματος. Οπότε ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή σας και η παρουσία σας. Αντιλαμβάνομαι ότι έπεται ο δικαστικός αγώνας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το τηλεοπτικό ραντεβού. Εγώ συνεχίζω να το λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει δηλαδή σφοδρή αντιδικία μεταξύ ενηλίκων, εκείνο το οποίο θα πρέπει και οι δύο να βάζουν και να προτάσουν είναι το πώς δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτά τα παιδιά. Επιτρέψτε μου να πω κάτι κλείνοντας, αν μου επιτρέπετε. Εννοείται πως ο σκοπός όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση δεν είναι αποκοπή μητέρα από τα παιδιά της. Όχι αλίμονο. Σκοπός είναι να βάλουμε στην άκρη αυτού του είδους τις κατηγορίες και τους ισχυρισμούς. Να μεταβεί η κυρία Παπαδάκη στο Λονδίνο. Όπως αναφέρει η απόφαση. Είναι η απόφαση. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, αυτή είναι η απόφαση. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Να βγάλουμε μια άλλη απόφαση που να βολεύει την ίδια. Αυτό έχει να τα ελληνικά δικαστήρια. Ας μεταβεί. Και εκεί πέρα, σε συνεννόηση με τον πατέρα, σε ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Είναι τόσο απλό. Αν θέλει από την άλλη να συνεχίζει αυτού του έολου ισχυρισμού, οι οποίοι προβάλλονται παρελκυστικά και παραφυσικά για λόγου σκοπιμότητα, και αν δεν θέλει να μεταβεί στο Λονδίνο, αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα τα παιδιά να το μεγαλώσουν και δυο γονείς και το αναφέρω ξεκάθαρα στην εκπομπή. Κυρίως να υπάρχει μια καλή επικοινωνία και μια συνεννόηση, κάτι το οποίο βέβαια βλέπουμε ότι δεν συνηθίζεται. Πάρα πολλές περιπτώσεις καταλήγουν και χαμένα πραγματικά από αυτές τις αντιδικίες. Είναι τα ίδια τα παιδιά γιατί μεγαλώνουν έναν τρόπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα προβληματικός. Κύριε Κατσαβρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι, γιατί όταν επιστρέψουμε, ανοίγουμε τον φάκελο της Πάτρας. Ξέρω ότι περιμένετε αυτή την ώρα. Έχουμε πάρα πολύ πλούσιο υλικό, έχουμε συλλέξει πληροφορίες, έχουμε όλη την κατάθεση ιατροδικαστού της κυρίας Τσάκωνα και φυσικά κάποια βίντεο τα οποία θα τις αφιερώσουμε σήμερα με πολύ καλή διάθεση. Αυτά είναι τα πλάνα από τη σημερινή μεταγωγή της κατηγορουμένης, της κυρίας Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία βλέπετε ότι έχει βγάλει τα μαύρα, φοράει μία πανταλόνα και ένα πουκάμισο το οποίο έτσι είναι ρηχτό και από μέσα ένα μαύρο μπλουζάκι κατά τη διάρκεια τη μεταφέρουν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίνων. Αλλά πρωταγωνίστρια σήμερα δεν ήταν η κυρία Πισπυρίγκου, ήταν η κυρία Τσάκωνα. Όταν επιστρέψουμε ανοίγουμε αυτό τον φάκελο και αυτό το κεφάλαιο που ακούει στον τίτλο Ιατροδικαστική Υπηρεσία, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός 500 ευρώ κληρώνουμε. Την Παρασκευή ένα δώρο της Γκοτσόπουλος Home είναι Sofa Days, 35% έκπτωση από τις 10 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Πηγαίνετε στις εκθέσεις, στα showrooms της Γκοτσόπουλος Homes και φυσικά
εκτός από τα 500 ευρώ, με τον ίδιο τρόπο θα μπείτε και στην άλλη μεγάλη κλήρωση για τις 5.000 ευρώ μετρητά. Ο τρόπος πάρα πολύ απλός. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800. Αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΟΜ κενό, όνομα επώνυμο στο 14800. Καλή τύχη και επιστρέφουμε. Πιστέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ ζωντανά στο Open, είναι 20 λεπτά πριν από τις 4. Θέλετε να πάμε στον κύριο Νικολετάκη, γιατί έχει ολοκληρώσει την κατάθεση της κυρία Τσάκωνα. Τον έχουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Ό,τι ώρα θέλετε, ξεκινάω. Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ είμαστε. Λίγο λοιπόν, σε περιμένουμε τώρα για, να ανοίξουμε το κεφάλαιο Πάτρα. Κυρία Τσάκωνα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή της. Θα συνεισφέρει τις επιπλέον επιστημονικές της γνώσεις. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Ναι, ναι. Πάμε να τα πάρουμε. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Είπαμε ότι είναι πολύ πιεστική. Πρόεδρος, λοιπόν, να σας πω την είδηση πρώτα απ' όλα. Διακόπη για την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Που θα εξεταστεί η κυρία Τσάκωνα. Λογικά κάποια στιγμή θα την εξετάσει και ο κύριος Κούγιας, ο οποίος δεν ήταν παρόν σήμερα στο δικαστήριο. Είχαμε αναφέρει και πριν ότι ήταν πάρα πολύ πιεστική η πρόεδρος, ότι είχε εστιάσει πάρα πολύ στο πόρισμα της ανεπάρκειας της υπατικής και στην εξήγηση που είχε δώσει εκ των υστέρων η κυρία Τσάκωνα, ότι ουσιαστικά ήταν ένας λαϊκός λόγος αυτός για την υπατική ανεπάρκεια. Σε ερωτήσεις επίμονες πώς είναι δυνατόν το κορίτσι να τρώει, να είναι ευδιάθετο και μετά να πεθαίνει ξαφνικά, επικαλέστηκε μία μελέτη, αυτό θα σου αρέσει νομίζω, Πέτρο, η οποία είναι κινέζικη μελέτη του 1971, εγώ δεν ξέρω αν την, δεν την έχω ακούσει, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει εσύ, όπου έγινε σε ποντίκια. Ορίστε. Αυτό είναι. Ναι, ναι, αυτό ανέφερε στο δικαστήριο. Αυτή τη μελέτη μας είπε μάλιστα ακόμη ότι υπάρχει μια οδηγία από την ιατροδικαστική υπηρεσία γενικά να χρησιμοποιούν πλέον και το AI και το ChatGPT, δηλαδή, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομα τους, να βάζουν δηλαδή κάποια στοιχεία σε λογισμικό και να βρίσκουν αντίστοιχα βιβλιογραφία. Γιατί τη ρωτούσε η πρόεδρος από πού είναι τα στοιχεία αυτά, από πού είναι τα στοιχεία τα άλλα. Είχε φέρει κάποια αντίγραφα από βιβλιογραφία. Είχε χρησιμοποιήσει και το βιβλίο του για το δικαστή του κυρίου Ψαρούλη, yeah, που το έχουμε ξαναδεί εδώ στη δίκη. Να σας πω λίγο κάτι που με είχες ρωτήσει και πριν. Η κυρία Τσάκωνα αποχώρησε από την πίσω πόρτα, συνοδευόμενη από τον φίλο της και συνάδελφο για το δικαστή, τον Σωτήρη τον Μπουζιάννη, ο οποίος μία έμπαινε στην αίθουσα, μία έβγαινε από την αίθουσα, με ενημέρωση καλή συνάδελφος Τζένι Μάρκου. Ο κύριος Μπουζιάννης, συνοδός της κυρίας Τσάκωνα. Ο κύριος Μπουζιάννης, ο οποίος βρήκε την κεταμίνη. Δεν είναι κακό αυτό. Συνάδελφοι είναι. Μην ξεχνάμε ότι και η κυρία Τσάκωνα είχε έρθει και είχε ακούσει. Άρα είναι μια αλληλεγγύη η οποία υπάρχει μεταξύ του κυρίου Σωτηρίου Μπουζιάννη και της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα. Εντάξει. Ανθρώπινα είναι αυτά, επαγγελματικά και είναι όπως αυτά. Και όπως θυμούνται αυτοί οι οποίοι. Όπως θυμούνται αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν, είχα γράψει εγώ τότε αποκλειστικά για το e-reportage.gr ότι η κυρία Τσάκωνα είχε αποβληθεί από την πρόεδρο γιατί είχε κάνει μια παρατήρηση. Γιατί μουρμούραγε. Στο δικαστήριο για το Ροκουρόνιο. Μουρμούραγε. Η κυρία Τσάκωνα είναι και μουρμουρίτσα. Εκτός από ιατροδικαστής, είναι και μουρμουρίτσα. Λοιπόν, έχει συλλέξει όλο το υλικό γιατί πραγματικά σήμερα υπήρξε, Νίκο, με ένα σφυριλάτημα από την πρόεδρο της Ένωσης. Γιατί σας το λέω. Οι πρόεδροι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς. Δεν είναι χαζί. Δεν είναι χάπατα. Διαβάζουν τις υποθέσεις. Και αυτοί οι οποίοι λοιπόν πηγαίνετε και καταθέτετε, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Τα οποία δεν θα προκληθούν φυσικά από τον υποφαινόμενο και από τη δημοσιογραφική του έρευνα. Επάγγελτα. Θα προκληθούν από αυτά τα οποία λέτε και καταθέτετε. Γιατί δεν μπορείτε να καταθέτετε άλλα τη μία, άλλα την άλλη, άλλη την παράλληλη, άλλα να έχετε πει στις κάμερες και στα κανάλια και στις συνεντεύξεις. Υπάρχει μια ανακολουθία, η οποία ανακολουθία είναι πολύ ευκόλος κάποιος να την καταλάβει που οφείλεται. Οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ πέρα έχουν γίνει τραγικά λάθη. Υπάρχουν τραγικές παραλήψεις. Είναι άχρηστοι αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση και αναφέρουμε στους κρατικούς ιατροδικαστές. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα, Νίκο, ένα-ένα με τη σειρά, να δούμε τα βασικότερα σημεία της κατάθεσης της κυρίας Τσάκωνα. Παρακαλώ. Η κυάνωση αποκλείει το στιγμιαίο θάνατο. Ναι,
Εάν προηγήθηκε κάρπα, το γνωρίζατε? Είναι απολύτως φυσιολογικό. Γίνεται ακόμα και στο δρόμο. Είδατε κάτι που συνάδει ότι κάτι έγινε? Δεν υπήρχαν σημάδια. Υπήρχε το αποτύπωμα της κολλητικής ταινίας, σημάδι ότι έγινε κάρπα. Δεν είναι κάκωση. Είναι ίχνος ιατροφαρμακευτικού χειρισμού. Είναι στάνταρ στην κάρπα. Όταν τοποθετούμε τα στρογγυλά επιθέματα, φαίνονται. Ξέρετε ότι τα κολλάνε όπου βρούνε. Σήμερα γνωρίζετε πώς βρέθηκε το παιδί? Προστίθενται στοιχεία. Δεν ξέρω αν κόλλησαν άλλα αυτοκόλλητα. Μπορεί τα άλλα να μην φαίνονται επειδή κόλλησαν τα κάτω και μετά τα πάνω. Όπως μας είπαν οι γιατροί, πρώτα προηγήθηκαν οι ενέργειες στο στόμα και μετά αλλού. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Μπορεί να ήταν πιο δυνατή η κολλητική ουσία. Δεν ήταν νηστική κάκωση. Η προ είναι εν ζωή. Η πέριξ είναι λίγα λεπτά πριν και μετά τον θάνατο. Μιλάμε για 2-3 λεπτά. Τι παθαίνει ο οργανισμός όταν πεθαίνει κάποιος? Τι εννοούμε με τους όρους ασφυξία, ανοξία και υποξία? Η ασφυξία και η ανοξία είναι όταν σταματήσει εντελώς το οξυγόνο. Για 3-4 λεπτά υπάρχει οξυγόνο στον οργανισμό. Τι ευρήματα έχουμε σε κάποιον που έχει φύγει από ασφυξία? Το ένα εύρημα είναι η διαστολή της καρδιάς βάσει των βιβλιογραφιών. Είναι πλασάρισμα σαν άδεια καπνοσακούλα. Αυτό που διαβάζω στο κείμενο λέει άλλα. Με βάση το βιβλίο που μου φέρατε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη οξυγόνου οδηγεί σε ασφυξία. Έχουν βάλει τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αν βάλεις όλα τα στοιχεία, σας βγάζει τα στοιχεία που προανέφερα. Η καινοτοπιώδης συναντάται στην υποξία. Η νέκρωση στην ασφυξία. Θεωρώ ότι τα βιβλία που σας έφερα είναι κακή μετάφραση. Βασίζομαι σε εμπειρικά στοιχεία και στους παθολογοανατόμους. Ποιος παθολογοανατόμος σας είπε ότι στην υποξία υπάρχει καινοτοπιώδης εκφύλιση? Ο κύριος Αγαπητός σε προφορικό επίπεδο. Και ο κύριος Ευτυχιάδης τα λέει αυτά. Η έλλειψη οξυγόνου σημαίνει ότι δεν υπάρχει οξυγόνο και οδηγεί σε νέκρωση. Άρα τα υπατοκύτταρα που είναι πιο ευάλωτα οδηγούν σε νέκρωση. Είναι αντιφατικά αυτά που μου λέτε. Όταν κλείνεις μύτη, στόμα, δεν υπάρχει παρατεταμένη ασφυξία. Ποιο σύγγραμμα αποκλείει ότι δεν έχουμε νέκρωση στις ζώνες 2 και 1? Το ύπαρ της Τζορτζίνας, π.χ., είχε καινοτοπιώδη εκφύλιση στη ζώνη 1. Ο κύριος Αγαπητός είπε ότι είναι άλλες κατηγορίες η καινοτοπιώδης και η θολερά. Εσείς τι λέτε? Θα σας πει ο παθολογοανατόμος. Εγώ ξέρω ότι είναι το ίδιο. Για τέτοια θέματα ρωτάω πάντα τον παθολογοανατόμο. Το συγκεκριμένο ύπαρ φαίνεται ότι έπασχε. Όταν βγήκε η ιστολογική, βρήκα τον κύριο Αγαπητό και μιλήσαμε. Η καινοτοπιώδης εκφύλιση και η θολερά έχουν το ίδιο στοιχείο. Περισσότερα μπορεί να ξέρει ο παθολογοανατόμος. Πάντα ζητάμε τη γνώμη τους. Αναλόγως στα μακροσκοπικά ευρήματα, θα έβγαζα μετά το πόρισμα. Πότε μπαίνει ο παθολογοανατόμος στο κάδρο? Όταν δεν έχω ξεκάθαρη αιτία θανάτου, σε αυτή την περίπτωση? Συνεργαζόμαστε με παθολογοανατόμο και τοξικολόγο. Ο παθολογοανατόμος, κύριος Αγαπητός, μου είπε ότι υπάρχει καταστροφή του ύπατος και ότι συνάδει με υπατική ανεπάρκεια. Μιλάμε για κατεστραμμένο ύπαρ. Έχετε ξαναδεί καινοτοπιώδη εκφύλιση? Ναι. Σε φάση εργόδου στο κετού. Είχε πεθάνει το μωράκι. Πάμε να μείνουμε, Νίκο, τώρα σε κάτι το οποίο είπε η κυρία Τσάκωνα. Κυρία Τσάκωνα, τι μας είπε? Το είδαμε στην κάρτα, ότι συνεργάστηκε και ρώτησε τον κύριο Αγαπητό, παθολογοανατόμος. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και γιατί δεν ισχύει? Για κυρία Τσάκωνα, όταν είστε στο βήμα του μάρτυρα, θα πρέπει να λέτε την πάσα αλήθεια. Έχω μπροστά μου και θα αναγνώσω ένα κομμάτι της κατάθεσης την οποία είχε δώσει ο κύριος Αγαπητός στις 11 Οκτωβρίου του 2022 στην Ανακρίτρια, που είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αγαπητός ότι του έκανε εντύπωση ότι η κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία σήμερα είπε στη δικαστική αίθουσα ότι συναντήθηκε μαζί του. Με ποιο συναντήθηκε, με τον Αγαπητό ή το ολογραμμά του? Τον κλόνο. Ή τον σωσία του. Λέει ο κύριος Αγαπητός ότι του έκανε εντύπωση ότι η κυρία Τσάκωνα δεν τον συμβουλεύτηκε εκείνον που είχε υπογράψει την ιστολογική εξέταση της Μαλένας, αλλά πήγε σε άλλους παθολογοανατόμους. Και είπε συγκεκριμένα, διαβάζω μόταμο αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αγαπητός, κυρία Τσάκωνα. Αν είναι δυνατόν, πήγε σε όλους τους άλλους παθολογοανατόμους και όχι σε μένα που ήταν και μαθήτριά μου. Και επεσήμανε στην κατάθεσή του ο κύριος Αγαπητός, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η κυρία Τσάκωνα έψαχνε να βρει μεταβολικό νόσημα. Άρα σήμερα στη δικαστική αίθουσα η κυρία Τσάκωνα μιλάει για μία συνάντηση με τον κύριο Αγαπητό, την οποία ο κύριος Αγαπητός όχι μόνο δεν θυμάται, αλλά διαψεύδει και μάλιστα έλεγε ότι εξεπλάγιν για ποιο λόγο η κυρία Τσάκωνα δεν τον επισκέφθηκε ποτέ. Τι απάντησε από αυτού η κυρία Τσάκωνα? Θυμήθηκε, ρωτήθηκε η κυρία Τσάκωνα. Θυμήθηκε ότι καθόταν σε ένα πάγκο, είπε για ένα πάγκο, αν με ρωτήσετε
ποιον πάγκο κλπ. Δεν θυμάμαι. Και έκανε εντύπωση και στην πρόεδρο αυτό το πράγμα και έφερε μάλιστα και δεύτερο μάρτυρα. Είπε ότι ο κύριος Μεσογείτης θα θυμάται αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Αγαπητό. Προφανώς ήταν παρόν. Αυτό είπε η κυρία Τσάκωνα στο δικαστήριο. Άρα τη θυμάται ο κύριος Μεσογείτης, κυρία Τσάκωνα, δεν το θυμάται ο κύριος Αγαπητός και διάβασα την επίσημη κατάθεση του κύριου Αγαπητού. Πάμε παρακάτω να δούμε την άλλη κάρτα, γιατί τώρα μπαίνουμε στην ουσία της κατάθεσης. Πώς εξήγησε λοιπόν η κυρία Τσάκωνα αυτό το φοβερό το οποίο έκανε? Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Τσάκωνα είναι η μοναδική ιατροδικαστή στην Ελλάδα που πεθαίνει ένα παιδάκι το οποίο ήταν υγιέστατο μέσα σε ένα νοσοκομείο και δεν ζητεί να λάβει τον ιατρικό του φάκελο. Μόνο η κυρία Τσάκωνα θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έλαβε υπόψη της ούτε τις εργαστηριακές εξετάσεις, ούτε φυσικά μίλησε με τους γιατρούς, γιατί θα της λέγανε οι γιατροί την κλινική εικόνα της Μαλένας, η οποία ήταν υγιέστατη. Έπαιζε το παιδί εκείνο το πρωινό στον πεδότοπο του νοσοκομείου και έτρωγε σουβλά και ξαφνικά κατέληξε. Γιατί είναι γνωστό τη σπάση, άπαντες οι επιστήμονες στον κόσμο γνωρίζουν ότι όταν ένα παιδί παίζει σε πεδότοπο και τρώει σουβλάκι, μετά από κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες καταλήγει από επατική ανεπάρκεια, κυρία Τσάκωνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχει καταθέσει η ιατροδικαστής. Τα έχουμε. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Πώς λέτε για υπατική ανεπάρκεια όταν το παιδί είχε καλή κλινική εικόνα από την στιγμή που και εσείς δεν σηκώσατε το τηλέφωνο να καλέσετε και να ζητήσετε τον ιατρικό φάκελο? Το παιδί είχε κάνει χημειοθεραπεία. Την επόμενη μέρα δεν έγιναν εξετάσεις για να δούμε την κατάσταση. Εγώ είχα ως δεδομένο ένα κατεστραμμένο σηκώτη. Ό,τι πληροφορία και να είχα από τους γιατρούς θα κατέγραφα υπατική ανεπάρκεια. Σας εξήγησα ότι υπάρχει και κεραυνοβόλος που μπορεί να μην έχει συμπτώματα. Σας λέω πάντως ότι όλοι οι κλινικοί γιατροί μας είπαν ότι ακόμα και στην κεραυνοβόλο υπάρχουν συμπτώματα. Την χαρακτήρισαν θορυβώδης και ότι θέλει χρόνο. Όλοι οι κλινικοί γιατροί αυτό έχουν καταθέσει. Τελικά θα κεραυνοβοληθούμε εμείς με όσα ακούμε. Όλοι οι κλινικοί είναι γιατροί. Αυτή η μελέτη που σας έλεγα νωρίτερα. Όλοι στα ποντίκια. Ορίστε, Νίκο. Λέω, η μελέτη του 71 στα ποντίκια, η κινέζικη. Θέλω να δείξουμε λίγο, κυρία Πατσίου, αν το έχουμε. Γιατί σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το οποίο κατατίθεται στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών. Δεν ξέρω αν έχουμε αυτό το βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Έτσι, είναι ένα προσωπικό δώρο από εμένα στην κυρία Τσάκωνα. Γιατί προφανώς η κυρία Τσάκωνα έχει ξεχάσει το τι ακριβώς έχουν καταθέσει οι γιατροί, οι οποίοι ήταν οι γιατροί του νοσοκομείου, οι οποίοι έβλεπαν αυτή τη Μαλένα. Έβλεπαν αυτό το κοριτσάκι, το οποίο το προηγούμενο βράδυ τους χαιρετούσε. Εκείνο το πρωί με το ζόρι το πήραν από τον πεδότοπο και στη συνέχεια κατέληξε. Ενώ δίπλα της ήταν η κατηγορουμένη, η οποία πέταξε και από πάνω της τα μαύρα σήμερα. Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε στην κυρία Τσάκωνα τι έχουν καταθέσει στις δικαστικές αίθουσες οι ίδιοι γιατροί. Και να δούμε κατά πόσο αυτά στοιχίζονται με αυτά τα οποία κατέθεσε σήμερα η κυρία Τσάκωνα. Παρακαλώ. Μετά από τρεις αναβολές, αναμένεται σήμερα η κατάθεση της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα για την υπόθεση της Πάτρας. Η κυρία Τσάκωνα διενέργησε την νεκροψία της 3,5 ετών Μαλένας που έφυγε από την ζωή το Μάρτιο του 2019. Υπενθυμίζεται ότι κατέγραψε ως αιτία θανάτου την υπατική ανεπάρκεια. Μια αιτία που αμφισβητήθηκε τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους νοσηλευτές του νοσοκομείου που νοσηλεύονταν το κοριτσάκι. Η παιδίατρος του νοσοκομείου, Μαρία Νικήτα, που είχε εξετάσει τη Μαλένα, εξήγησε στην κατάθεσή της στις 17 Μαΐου του 2024 ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ότι η κλινική εικόνα του κοριτσιού ήταν άριστη καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο, ενώ χαρακτήρισε ευνίδιο τον θάνατο του μικρού κοριτσιού. Οι εξετάσεις της ήταν καθαρές και φυσιολογικές. Δεν υπήρχε ένδειξη από όλες τις εξετάσεις που έδειχνε ότι υπήρχε πρόβλημα στο ΥΠΑΡ. Στην περίπτωση της Μαλένας δεν υπήρχε αιτιολογία. Ευνηδιαστήκαμε. Δεν το περίμενε κανείς. Ξαφνιαστήκαμε. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε και ήταν χαρούμενο. Είχε πολύ καλή κλινική εικόνα. Παράλληλα, η νοσηλεύτρια Κωνσταντίνα Κωνσταντού υποστήριξε στις 20 Μαΐου ότι έμεινε έκπληκτη από τον θάνατο της Μαλένας, ενώ και εκείνη απέκλεισε το ενδεχόμενο υπατικής ανεπάρκειας. Όταν μάθαμε για την υπατική ανεπάρκεια, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Τη Μαλένα με το ζόρι τη βγάλαμε από τον πεδότοπο για να την εξετάσουμε. Ήταν πολύ καλά το παιδί. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό όταν μάθαμε για την υπατική ανεπάρκεια. Κλινικά η εικόνα της δεν αντιστοιχούσε με υπατική ανεπάρκεια. Παιδί με υπατική ανεπάρκεια είναι κατακίτρινο. Έχει διόγκωση κοιλιάς και δεν μπορεί να φάει ούτε να περπατήσει.
ότι η εγκατάθεσή της στις 24 Μαΐου του 2024, η τότε διευθύντρια του ογκολογικού τμήματος, Μαργαρίτα Μπάκα, ήταν απόλυτη. Ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος της Μαλένας δεν οφείλεται ούτε σε λευχαιμία, ούτε σε υπατική ανεπάρκεια. Την ημέρα που έφυγε το παιδί ήταν σε άριστη κατάσταση. Χόρευε στον παιδότοπο, έφαγε κανονικά, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά. Η Μαλένα δεν είχε κλινική εικόνα υπατικής ανεπάρκειας. Με υπατική ανεπάρκεια κάνει σύγχυση, κόμμα, συνήθως ίκτερο. Ούτε από λευχαιμία πέθανε, ούτε από υπατική ανεπάρκεια. Είναι ανεξήγητος ο θάνατός της. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνίες, ούτε φυσικά επιπλέον χώρο για θεωρίες περί υπατικής ανεπάρκειας. Λοιπόν, αυτά, Νίκα, μου έχουν καταθέσει οι γιατροί. Όλα αυτά συνομώτησαν όλοι αυτοί οι γιατροί για να ταυτιστούν και να είναι αντίθετοι από την άποψη. Δεν ξέρω αν τη λένε, αν πρέπει να την πούμε επιστημονική, της κυρίας Τσάκωνα. Προφανώς, κάποιοι, όλο το σύμπαν έχει συνομωτήσει. Έχει συνομωτήσει. Δεν είναι μόνο γιατροί. Όλοι έχουν συνομωτήσει προκειμένου να βάλουμε φυλακή την πιο αθώα κατηγορουμένη του κόσμου και από την άλλη φυσικά να μην υπάρχει, ξέρεις, κάποια διερεύνηση και έρευνα σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία με την κυρία Τσάκωνα, τον κύριο Τσαντήρη, την κυρία Τσιόλα. Τα τρία τσού, όπως συνηθίζω να τα λέω. Αλλά Νίκο, θέλω να μου πεις λίγο. Αν ερωτήθηκε η κυρία Τσάκωνα για ποιο λόγο δεν πήρε τον ιατρικό φάκελο της Μαλένας, γιατί δεν επικοινώνησε με τους γιατρούς και τι απάντησε. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ένας ιατροδικαστής, όταν βλέπει ένα παιδάκι να πεθαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει είναι να ζητήσει τον ιατρικό φάκελο. Βρήκαμε εμείς τον ιατρικό φάκελο της Μαλένας, είδαμε ότι ήταν άριστη η εξετάση της και δεν είχε τον ιατρικό φάκελο η κυρία Τσάκωνα, η οποία να υπενθυμίσει ότι προχώρησε σε διάγνωση, αφού πρώτα συνομίλησε με την κατηγορουμένη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, άσκησε πίεση και της είπε ότι πρέπει να βρεις αιτία θανάτου για το παιδί μου. Και συνέχεια, ο του θαύματος, λέει η κυρία Τσάκωνα, υπατική ανεπάρκεια. Ρωτήθηκε λοιπόν η κυρία Τσάκωνα γι' αυτό. Για ποιο λόγο δεν μίλησε με τους γιατρούς? Για ποιο λόγο δεν πήρε τον ιατρικό φάκελο στα χέρια της? Ρωτήθηκε κατ' επανάληψη. Δεν μπορώ να σας πω ότι έδωσε κάποια σαφή απάντηση, δηλαδή που να σας τον εξηγήσω μια κι εγώ στον αέρα για αυτό το λόγο. Ορίστε. Συνέχισε. Λέω ότι δεν έδωσε κάποια σαφή απάντηση, παρά το ότι ρωτήθηκε πολλές φορές από την Πρόεδρο. Ήταν το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι σε ερωτήσεις αυτές περίμενε ότι ήταν καθήκον, ας πούμε, του νοσοκομείου, ότι το νοσοκομείο π.χ., για και λέμε για τον ιατρικό φάκελο, εφόσον έκανε χημειοθεραπεία το κορίτσι, θα έπρεπε να είχε κάνει π.χ. τις αντίστοιχες εξετάσεις που λέμε πως έκαναν γενικώς μετά τους θανάτους των παιδιών. Όλες αυτές τις εξετάσεις που τη ρωτούσε και η πρόεδρος, γιατί, ας πούμε, αποκλείσατε από την αρχή τους γενετικούς παράγοντες και όλα τα υπόλοιπα και εστιάσατε κατευθείαν σε αυτό και βγάλατε αυτό το πόρισμα κατευθείαν της υπατικής ανεπάρκειας. Είπε λοιπόν ότι στο νοσοκομείο ότι θα κάνουν τον έλεγχο εφόσον θα χορηγήσουν χημειοθεραπεία στο κορίτσι. Έτσι αυτό πήγαινε πάνω κάτω, δηλαδή σε όλες τις απαντήσεις της ήταν ότι περίμενε να έχει γίνει η αντίστοιχη εξέταση ή έρευνα. Σε άλλες περιπτώσεις έλεγε ότι είναι θέμα των παθολόγων ανατόμων. Τον Άνω στον Καϊά, θα έχουμε σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Βάλε Νίκο Άνω τελεία, γιατί πρέπει να συνδεθώ κατευθείαν με το πρώτο νεκροταφείο, γιατί βγαίνει αυτή τη στιγμή σωρός του Μίμη Πλέσα. Βλέπουμε λοιπόν και τη Λουκίλα Καρέρ, βλέπουμε και τους συγγενείς, τους φίλους, τα παιδιά του αείμνηστου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Είναι η Μιλένα Μπαχαρνίκου εκεί. Μιλένα, μου σε ακούμε. Να σχολιάσει. Καλησπέρα, Πέτρο. Μισό λεπτό, με συγχωρείς. Ναι. Είμαι λίγο. Είναι δύσκολες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε ότι, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Είναι πλήθος κόσμου. Είναι η στιγμή που βλέπετε ότι βγαίνει η σωρός του Μίμη. Πέτρο, δεν ξέρω αν με ακούς. Σε ακούω, Μιλένα μου, σε ακούω. Δεν μπορώ να περάσω μπροστά αυτή τη στιγμή, οπότε αν μπορείτε να δείτε εσείς την εικόνα. Δεν πειράζει, Μιλένα μου, σε ακούμε. Μπορείς να μας χωρίς να βλέπετε εμένα. Ναι, εντάξει. Σε ακούμε κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Υπήρχαν χαιρετισμοί από όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες, φίλους και την οικογένεια του Μίμη Πλέσα. Και αυτή τη στιγμή αναμένουμε να βγει από την αίθουσα των πολιτικών τελετών η σωρός του μεγάλου μας συνθέτη και δημιουργού. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας,
Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο μαζί με πολλούς φίλους και πολλούς απλούς πολίτες που πραγματικά λατρεύουν τον μεγάλο αυτό και πολυσχηδή καλλιτέχνη μας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, Μιλένα, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το πρώτο νεκροταφείο, σε απευθεία σύνδεση με το πρώτο νεκροταφείο. Από λεπτό σε λεπτό ανανοούμε να βγει η σωρός του Μίμη Πλέσα. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι είναι πλήθος κόσμου. Είναι και η Λουκίλα Καρέρ, η αγαπημένη του σύζυγος, μια γυναίκα η οποία του στάθηκε στήριγμα μέχρι να αφήσει την τελευταία πνοή. Να ακούσουμε όμως τον φυσικό ύχνο, να τον αφήσουμε, γιατί χειροκροτεί ο κόσμος. Αποχωρεί λοιπόν η σωρός του Μίμη Πλέσα το πρώτο νεκροταφείο. Βλέπουμε πλάνο. Ακολουθεί η κυρία Καρέρ. Ακούσατε τα χειροκροτήματα. Είναι σε κλίμα συγκίνησης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου, ο οποίος σήμερα έχει δώσει το παρόν. Από νωρίς έχει δώσει το παρόν, προκειμένου να ποτίσει φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα μαέστρο. Αντίο μαέστρο, αυτό το οποίο γράφουμε στο σούπερ. Σε ακούμε, Μιλένα μου, σε ακούμε, Μιλένα μου, και σε βλέπουμε τώρα. Σε ακούμε και σε βλέπουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ έχουν έρθει ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιάννης Σαββιδάκης, έχει έρθει ο τραγουδιστής ο Χρήστος Δάντης, πλήθος, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, της πολιτικής ηγεσίας εδώ του τόπου, σκηνοθέτες, όπως είναι ο κύριος Ρήγας, ηθοποιοί, η κυρία Φιλίνη. Είναι πραγματικά πάρα πολύς ο κόσμος, φοβάμαι μην ξεχάσω και κάποιον που έχετε δει ήδη και έχει κάνει δηλώσεις. Πραγματικά το κλίμα είναι τόσο συγκινητικό που και εμείς εδώ που το βιώνουμε από το πρωί, σας μεταφέρουμε έτσι ένα πολύ μικρό μέρος των συναισθημάτων και την άβρα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι εικόνα βλέπετε. Βλέπουμε το πλήθος κόσμου. Αλλά αν βλέπετε μου, εικόνα το του κόσμου. Ναι, ακριβώς, κόσμο. Ακριβώς. Βλέπουμε. Να ξέρετε ότι δεν φεύγει ο κόσμος. Έχει παραμείνει εδώ. Έχει παραμείνει εδώ στο σημείο αυτό και περιμένει να χαιρετήσει την οικογένεια. Και ωραία. Πραγματικά δεν φεύγει σχεδόν κανείς. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν φεύγει σχεδόν κανείς. Βλέπουμε και την Άντζα Λεγκερέκου τώρα στο πλάνο το οποίο μας μεταφέρει ο καλός συνάδελφος. Να μας κάνετε μία δήλωση, παρακαλώ. Ο αθλητικός κόσμος, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, αποτείει φόρο τιμή στη θρυλική μορφή του Μίμη Πλέσα. Αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, συνθέτη, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της μουσικής στην Ελλάδα. Και βέβαια. Τα τραγούδια του τα χορεύαμε, τα τραγουδούσαμε στις αποστολές. Τιμή και δόξα στο Μίμη Πλέσα. Αθάνατο στην κυριολεξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μιλένα μου, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Μιλένα, άκουσαμε λίγο. Η κυρία Γκερέκου, κυρία Γκερέκου, να μας κάνει μια δήλωση. Ναι, συγγνώμη, τι να πούμε. Ναι, κυρία Γκερέκου, μετά από τον κύριο Κουσουλό. Να πούμε καλό ταξίδι στο Μίμη μας. Καλό ταξίδι, ευλογημένο στο φως. Τι κρατάτε από τον κύριο Πλέσα? Κρατάμε καταρχήν ό,τι κρατάει όλος ο κόσμος που τραγούδησε, που αγάπησε, που έζησε με τα τραγούδια του. Ένα τεράστιο κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Εγώ μας έχω την ευλογία και η οικογένειά μου να τον γνωρίσουμε και από πολύ κοντά, μέσα από τις συνεργασίες τις υπέροχες, τις μαγικές με τον Τόλι, μέσα από τη σχέση αγάπης, εκτίμησης, σεβασμού που υπήρχε ανάμεσά τους, μια βαθιάς φιλίας. Πέρα από τα τραγούδια, τα θάνατα που έφτιαξαν μαζί. Κρατάω λοιπόν την απαράμιλη ευγένειά του, το ήθος του, την αγκαλιά, την καλοσύνη. Ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης γεμάτος φως. Καλά του ταξίδι και συλληπιτήρια και καλή δύναμη στη λατρεμένη του Λουκίλα, στην κόρη της. Είναι δύσκολο,
να αποχωρίζεσαι. Αλλά είναι άγγελος πια και θα είναι κοντά τους. Τι ωραία λόγια μιλέναμε από την κυρία Γκερέκου. Λοιπόν, παραμένεις εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί είπαμε ότι ο κόσμος δεν φεύγει, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο μεγάλο Έλληνα μαέστρο, στο Μίμη Πλέσσα. Σε ευχαριστώ, σε αποχαιρετώ προς στιγμήν. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο Open. Την Παρασκευή κληρώνουμε 500 ευρώ. Είναι ένα δώρο της Γκοτσόπουλος Home. Αυτές οι μέρες είναι Sofa Days. Από 10 με 19 Οκτωβρίου, λοιπόν, 35% έκπτωση εάν επισκεφτείτε τα showrooms της Γκοτσόπουλος Home. Είναι στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όμως 500 ευρώ θα μπουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό την Παρασκευή. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στην εκπομπή. Βλέπετε τον τρόπο συμμετοχής. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή στέλνετε SMS ΚΟΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα επώνυμο στο 14800. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν όμως λαμβάνετε μέρος και στον άλλο μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος τρέχει από το Open για τις 5.000 ευρώ μετρητά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αθανάση, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αφενός να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην παραγωγή, γιατί είναι φοβερό αυτό το γραφείο το οποίο σας έχουν φτιάξει. Αυτό το... Ναι, δεν νιώθω κατηγορούμενος. Και πολύ αναπαυτική και αυτή η καρέκλα. Καλή. Έβλεπα τώρα πραγματικά και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω αυτό το οποίο μου λέει ο Νίκος Νικολετάκης ό,τι αφορά την κινέζικη βιβλιογραφία την οποία παρουσίασε η κυρία Τσάκωνα με κάτι ποντίκια του 1991. Εντάξει, η επιστήμη έχει 50 χρόνια πίσω, αλλά εμένα μου έκανε άλλο πράγμα εντύπωση. Κύριος Μπουζιάνης. Ναι. Την πήρε από πίσω την κυρία Τσάκουνα, από την πίσω πόρτα. Με πρόσεξε. Την πήρε, τη συνόδευσε και βγήκανε μαζί. Από την πίσω πόρτα. Είναι στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης. Λοιπόν, δεν θέλω να είσαι κακεντρεχής και θέλω να κάνετε τέτοια. Δεν είναι κακεντρέχεια, γιατί η άλλα μας έλεγε και βλέπω μια φιλία έτσι. Λοιπόν. Α δούμε και σε επόμενες μέρες. Ανάσουμε αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός. Την Παρασκευή κληρώνουμε 500 ευρώ μετρητά τα οποία μας τα παρέχει. Η εταιρεία Γκοτσόπουλος Home είναι 35% έκπτωση, είναι Sofa Days αυτές τις μέρες, μεταξύ 10 και 19 Οκτωβρίου. Βλέπετε τα showrooms, το ένα είναι στη λεωφόρο Κηφισίας 138 και το άλλο στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Αξίζει να τα επισκεφτείτε γιατί αυτές οι εκπτώσεις είναι πραγματικά μοναδικές. Όμως και τα 500 ευρώ είναι μοναδικά, γιατί θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή και κάποιος ή κάποια από εσάς θα τα δει αυτά τα λεφτά στο τραπεζικό του λογαριασμό. Τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Πάρτε σας παρακαλώ πολύ το σταθερό ή το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, τηλεφωνήστε στο 14800, είναι υποχρεωτικό να αφήσετε το όνομά σας και το επώνυμό σας για να μην σας ψάχνουμε ή μπορείτε αν θέλετε να στείλετε SMS γράφοντας ΚΟΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα επώνυμο, αποστολή στο 14800. Εκτός από τα 500 ευρώ τα οποία θα κληρώσουμε την Παρασκευή, με τον ίδιο τρόπο δηλώνετε συμμετοχή για τον άλλο μεγάλο διαγωνισμό του καναλιού που είναι τα 5.000 ευρώ μετρητά. Υπάρχει χρόνος στη διάθεσή σας, υπενθυμίζω. Παρασκευή ο πρώτος διαγωνισμός για τα 500 ευρώ, έπειτα ο διαγωνισμός για τις 5.000 ευρώ μετρητά. Αυτά και μετά, αλλά Θανάση μου, θέλω να σου φίξω το χέρι. Καλή αυριανή. Καλή αυριανή. Εσά αύριο τα σπουδαία, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε εδώ κοντά σας στις 2 η ώρα ακριβώς. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλό απόγευμα.